Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη, θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες για να δούμε όλες τις ειδήσεις αλλά και όλα τα χρηστικά θέματα που μας αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Η χώρα τώρα προχωρά στο μονοπάτι της εσωτερικής υποτίμησης, με την Τρόικα να δηλώνει στο Ευρωκοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την εφαρμογή των μέτρων. Σε δεύτερη μοίρα έχουν περάσει ακόμα και οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν μάλλον στις 6 Μαΐου, όπως δήλωσε ο Φώτης Κουβέλης μετά και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. Το Μάιο θα αρχίσουν και οι παρακρατήσεις στις συντάξεις, με τους απόμαχους της δουλειάς να πιάνουν και πάλι μολύβι και χαρτί για να υπολογίσουν τις περικοπές και ποιο ποσό τελικά τους μένει. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με εκπροσώπους των συνταξιούχων, καθώς και μία έρευνα για το πόσο χρήματα χρειάζονται για να ζουν αξιοπρεπώς. Μείνετε μαζί μας έως και τις 5. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις αλλά και τις ερωτήσεις σας στο Twitter και το Facebook της εκπομπής. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις βασικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη Μαΐου, θα γίνει η παρακράτηση του 12% στις κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ. Σε λίγο θα δούμε και παραδείγματα. Γερμανία και Γαλλία φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για το διωγγούμενο χρέος της Ευρωζώνης, όπως δηλώνει ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Μόντι, επισημένοντας ότι ως γονείς της Νομισματικής Ένωσης δεν έκαναν σωστή δημοσιονομική διαχείριση και δεν έδωσαν το καλό παράδειγμα στην περιφέρεια. Η 6η Μαΐου θεωρείται ως η πιθανότερη ημερομηνία των εκλογών, όπως δήλωσε ο Φώτης Κουβέλης μετά και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ο νόμος για τα πανεπιστήμια θα εφαρμοστεί, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Παιδείας σε συνέντευξη τύπου. Πρόσθεσε ότι θα συσταθεί επταμελής επιτροπή, η οποία έως και τις 15 Μαΐου θα έχει συντάξει πόρισμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου. Σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας διαπιστώνει η Υπουργός Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου. Σε σημερινή της συνέντευξη σε γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι για πρώτη φορά το τελευταίο τρίμηνο επιστρέφουν χρήματα στην Ελλάδα που είχαν φύγει στο εξωτερικό λόγω της κρίσης. Περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες σκέφτονται την επιστροφή στο χωριό και την ελληνική γεωργία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο Νέο Ηράκλειο και το Ναύπλιο συνεχίζεται αυτό το Σάββατο 31 Μαρτίου από τον Sky και τη Vodafone η ανακύκλωση κινητών, τηλεφώνων και εξαρτημάτων. Συνεχίζεται επίσης από τον Sky την Αρχιεπισκοπή της Μητροπόλης της Ελλάδας, ένοπλες δυνάμεις και τους συνεργαζόμενους σταθμούς, η συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας, τις ειδικά διαμορφωμένες γωνιές του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Αυτά λοιπόν θα δούμε για τις επόμενες δύο ώρες. Σε όλα αυτά τα θέματα λοιπόν περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή, τις δικές σας απορίες και διευκρινήσεις που θέλετε. Πάμε όμως πρώτα να βρούμε τη Ράνια Τζίμα, καθώς Ράνια, από τον Μάιο πλέον αναδρομικά θα δουν οι συνταξιούχοι τις περικοπές και στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό και από ποιο ποσό και πάνω? Έτσι ακριβώς, Εύα. Στα τέλη Απριλίου, λοιπόν, όταν θα πιστωθούν στους λογαριασμούς οι συντάξεις του Μαΐου, οι συνταξιούχοι θα δουν τις μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες αρχίζουν να μετρούν αναδρομικά. Η ισχύ των μειώσεων είναι αναδρομική από την 1η-1η του 2012. Οι κρατήσεις για τους μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο θα γίνουν σε 8 ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από τις συντάξεις του Μαΐου μέχρι και τις συντάξεις του Δεκεμβρίου και αφορούν συνολικά περίπου σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά πώς θα γίνουν οι αυτές. Όσον αφορά λοιπόν στις κύριες συντάξεις, η μείωση θα είναι 12% στο σκέλος των συντάξεων πάνω από τα 1.300 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα 1.300 ευρώ είναι το πάτωμα, από εκεί και κάτω δεν μπορούμε να πέσουμε. 7% για τις συντάξεις του ΝΑΤ, αλλά εκεί στο σύνολο των συντάξεων. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε διπλές συντάξεις, η μείωση θα γίνει στο άθροισμα των συντάξεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μετά τις προηγούμενες παρακρατήσεις. Η μείωση θα γίνει από το ταμείο που χορηγείται η υψηλότερη από τις δύο συντάξεις. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε συντάξεις θανάτου με περισσότερους από έναν δικαιούχους, η μείωση γίνεται και πάλι στο σκέλος πάνω από τα 1.300 ευρώ, με επιμερισμό του ποσοστού για κάθε δικαιούχο. Να πούμε επίσης ότι οι μειώσεις αυτές θα ισχύσουν και για τους νέους συνταξιούχους. Όσον αφορά τώρα στις επικουρικές συντάξεις, οι μειώσεις εκεί δεν αφορούν ουσιαστικά στο σύνολο του ποσού. Ξεκινάμε δηλαδή από το 1ο ευρώ. Όπου έχουμε διπλές επικουρικές συντάξεις, η μείωση θα γίνει σε κάθε σύνταξη ξεχωριστά. Εκεί δεν έχουμε δηλαδή συμψηφισμό όπως στις κύριες συντάξεις. Οι κλίμακες που έχουν διαμορφωθεί είναι οι εξής: για συντάξεις από 200 έως 250 ευρώ μείον 10%, από 251 έως 300 ευρώ μείον 15% και από 300 ευρώ και πάνω μείον 20%. Άτομα σε αυτή την περίπτωση στα 200 ευρώ. Εκεί έχει μπει το πλαφόν. Από εκεί και κάτω δηλαδή δεν μπορεί να πέσει η επικουρική σύνταξη.
Αυτά όσον αφορά τις μειώσεις της συντάξης. Αναρωτιόμαστε βεβαίως όλοι πότε θα σταματήσει αυτή η αφέμαξη των συνταξιούχων, γιατί δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Κρατάμε κάτι, Ράνη, από αυτά που δήλωσε σήμερα η κυρία Δρέτα το πρωί στο Sky, στην πρώτη γραμμή. Η κυρία Δρέτα εξήγησε πώς θα γίνουν αυτές οι μειώσεις. Όσον αφορά τώρα στο ερώτημά σου για το πού θα σταματήσει αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι με κάθε τρόπο και πολλές φορές από το Υπουργείο Εργασίας έχουν πει ότι η πορεία των συντάξεων είναι απολύτως συνυφασμένη με τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Μάλιστα, να πάμε τώρα και σε κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις, Ράνια, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τις εισφορές. Τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ, Νίνο ΑΕ. Πρόκειται λοιπόν για νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας την Δευτέρα και περιλαμβάνει ευνοϊκές ως επιτοπλίστων ρυθμίσεις σε πάρα πολλά πεδία. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Περιλαμβάνει λοιπόν αλλαγές όσον αφορά στις γονικές άδειες. Έχουμε την αύξηση της γονικής άδειας από τους 3,5 μήνες στους 4 και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να κάνει κάποιος χρήση αυτών των αδειών ανεβαίνει από την ηλικία του παιδιού που ήταν πριν 3,5 μέχρι και τα 6 χρόνια του παιδιού. Χρήση του δικαιώματος μπορεί να κάνουν και οι δύο γονείς και η προϋπόθεση είναι να έχει εργαστεί κάποιος ένα συνεχόμενο ή διακεκομένο έτος, πάντως στον ίδιο εργοδότη. Προτεραιότητα τώρα δίνεται μέσα στις επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις γονέων με παιδιά με αναπηρία, μακροχρόνια ή ευνίδια ασθένεια ή στα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Να πούμε εδώ τώρα ότι κάτι που δεν, γράφουμε στις κάρτες, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ότι διπλή άδεια μπορεί να πάρει κάποιος γονιός όταν ο άλλος έχει φύγει από τη ζωή, όταν κάποιος, ας πούμε, πατέρας δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί ή σε περίπτωση μονογονιακής οικογένειας, εκεί μπορεί ο γονιός που έχει μείνει πίσω να κάνει χρήση διπλής αδείας. Τώρα, όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές, από την 1η Μαΐου λοιπόν ξεκινάει ταυτόχρονη καταβολή φόρου μισθωτών υπηρεσιών, μισθού και εισφορών μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ. Στόχος Υπουργείου Εργασίας είναι να βάλει φρένο στην εισφορο διαφυγή. Από τις αρχές Ιουλίου έχουμε την μηνιαία υποβολή περιοδικής δήλωσης, ήταν κάθε 3 μήνες πριν. Έχουμε επίσης τον περιορισμό, ας το πούμε έτσι, των κωδικών ασφάλισης. Από 936 πάμε σε 78 ασφαλιστικά πακέτα. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές. Να δούμε τώρα τι αλλάζει για τη ρύθμιση, τι ρυθμίσεις έχουμε για τις οφειλές. Έχουμε λοιπόν παράταση της προθεσμίας για ένταξη σε ρυθμίσεις μέχρι τις 30 Απριλίου. Επίσης, να πούμε ότι σε περίπτωση που κάποιος ενταχθεί σε ρύθμιση, προτείνεται η αναστολή επιβολής αναγκαστικών μέτρων μέχρι το τέλος του 2013. Για τους ασφαλισμένους τώρα του ΟΑΕ. Μέχρι πρότινος μπορούσε να γίνει παρακράτηση από τις συντάξεις για οφειλές του συνταξιούχου που έφταναν μέχρι τις 15.000 ευρώ. Τώρα η ψαλίδα αυτή ανοίγει και μπορεί να γίνει για οφειλές που είναι μέχρι 20.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι για όσους επιλέξουν να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση οφειλών, μέχρι το τέλος του 2014 μπορούν να πέσουν μία ή δύο ασφαλιστικές κατηγορίες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορούν να εξοικονομήσουν περίπου 150 ευρώ το δίμηνο. Όσον αφορά τώρα τους ασφαλισμένους στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών. Για εκείνους λοιπόν που συγκέντρωσαν 3.600 ένσημα μέχρι το τέλος του 2011, ακόμη και αν το επάγγελμά τους απεντάσσεται, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις ευνοϊκές διατάξεις. Ενώ δίδεται πλέον και η δυνατότητα εξαγοράς έως και 1.200 ημερών ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2015, ώστε να πάρει κανείς σύνταξη με το ευνοϊκό καθεστώς. Για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τώρα προβλέπεται η θέσπιση, ας το πούμε έτσι, ενός ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, που στην περίπτωση που είναι ατομικός ο λογαριασμός, το όριο είναι στα 1.500 ευρώ και αν ο λογαριασμός είναι κοινός είναι στις 2.000 ευρώ. Αυτός λοιπόν, αυτό το ποσό δεν μπορεί να συζητηθεί. Ότι δεν μπορούν να το πειράξουν αυτό το ποσό. Ακριβώς. Να πούμε ότι μπορεί να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση και έμποροι με προσωπικές επιχειρήσεις. Αν δηλαδή εγώ έχω ένα κατάστημα το οποίο το δουλεύω μόνος μου, μπορώ να μπω στην ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως επίσης μπορούν να ενταχθούν οδηγοί, ταξί, λογιστές και μικροκαταστηματάρχες. Αρκεί οι οφειλές από την εμπορική δραστηριότητα να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι εξαιρείται η ρευστοποίηση της πρώτης κατοικίας με την προϋπόθεση εξόφλησης του 85% της εμπορικής αξίας εντός 35 ετών. Ράνια Τζί, μας ευχαριστούμε πολύ για το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αφορά σε πάρα πολλούς από εμάς. Θα δούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη τι θα γίνει με την επιστροφή του ΦΠΑ. Αλλά πρωτίστως, Νίκο, καλό σου απόγευμα. Να πάμε να δούμε η Τρόικα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου στην ουσία μίλησαν για το πρόγραμμα λιτότητας της Ελλάδας και είπαν ότι δεν φταίει η συνταγή και το πρόγραμμα, αλλά η μη εφαρμογή. Δηλαδή, η συνταγή δεν έφταιγε καθόλου.
Ναι, θα λέγαμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό επέριψαν τις ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση και στον τρόπο που χειρίστηκε το πρόγραμμα. Το γεγονός δηλαδή ότι προέκρινε περισσότερο τα φοροεισπρακτικά μέτρα αντί αυτά της περικοπής των δαπανών. Και το γεγονότος επίσης, αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι πραγματικά καθυστέρησαν έως και δεν υλοποιήθηκαν καθόλου οι περισσότερες εκ των διαρθρωτικών αλλαγών που περιλαμβάνουν στο πρώτο πρόγραμμα. Οι κύριοι Τόμσεν από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κύριος Όλι Ρένο, επίτροπος για πλευράς Κομισιόν, κύριος Άσμουσεν εκ μέρους Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περαμύθηκαν του δικού τους ρόλου. Στράφηκαν κατά των συντεχνιακών συμφερόντων που καθυστερούν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, προδιέγραψαν και το περιεχόμενο του νέου πακέτου μέτρων που περιμένουν μετά τον Ιούνιο, για τα οποία τόνισαν σε όλους τόνους ότι δεν πρόκειται να δεχτούν νέο φόρο. Συζητάνε μόνο για περικοπές δαπανών και αντιλαμβάνεστε όταν μιλάμε για μέτρα 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και πόσο δύσκολο επιτυχάνονται εξοικονομίες από το σκέλος των δαπανών. Γιατί μαχαίρι ετοιμάζεται να μπει στο κράτος, είναι κάτι το οποίο θα το βρει η νέα κυβέρνηση μπροστά της. Μάλιστα, για να πάμε να δούμε τώρα. Αυτά μένει να τα δούμε τι θα γίνει ακριβώς στην πράξη με το ΦΠΑ και την επιστροφή του. Τι ακριβώς θα συμβεί? Γιατί πολλές επιχειρήσεις, το λέμε εδώ και ημέρες, το περιμένουν πώς και πώς. Από την άλλη, μήπως και κάποιες επιχειρήσεις δεν αποδίδουν το ΦΠΑ λόγω όλου αυτού του φαύλου κύκλου? Και τα δύο είναι πλέον δεδομένα στην αγορά. Υπάρχει δηλαδή η τάση λόγω της ύφεσης, η οποία εντάθηκε λόγω της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, αλλά και της έλλειψης ρευστότητας. Αντικειμενικό είναι το πρόβλημα. Πολλοί επέλεξαν να μην καταβάλουν το ΦΠΑ, τον παρακρατούμενο φόρο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πρόκειται για φορολογικό αδίκημα, το χειρότερο όλων μεταξύ των φορολογικών αδικημάτων. Δεν είναι φοροδιαφυγή το συγκεκριμένο. Είναι παρακρατούμενος φόρος, ο οποίος διακρατείται στα ταμεία των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα το μεγάλο όμως είναι αυτή τη στιγμή ότι εδώ και δύο χρόνια, από την αρχή σχεδόν του προβλήματος στην ελληνική οικονομία, σταμάτησαν και οι επιστροφές ΦΠΑ, τα μεγάλα ποσά, προς επιχειρήσεις. Κυρίως προς εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι και η αιχμή του δόρατος της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Αυτά τα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ δεν τα βρήκαν από κάπου αλλού, πρέπει να σου πω, οι επιχειρήσεις, γιατί το τραπεζικό σύστημα δεν μπορούσε να δώσει ρευστότητα. Πολύ απλά καθυστέρησαν, κινδύνεψαν κάποιες να κλείσουν. Μείωσαν, απέλυσαν προσωπικό, δημιούργησε τέλος πάντων ένα αλυσιδωτό πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό τώρα καλείται η ελληνική κυβέρνηση, με χρήματα βέβαια από το μηχανισμό στήριξης. 4 δισεκατομμύρια είναι για φέτος και 3 για του χρόνου. Μπορούν να καλυφθούν οι υποχρεώσεις δηλαδή. Δημιουργείται όμως η ανάγκη ενός νέου μηχανισμού. Αυτός ο μηχανισμός θα δημιουργηθεί με την υπουργική απόφαση που έχει υποσχεθεί από χτες το βράδυ στη Βουλή ο Παντελής Οικονόμου, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ότι θα έρθει σήμερα και θα προβλέπει την ηλεκτρονική, την ανάρτηση στο διαδίκτυο δηλαδή, όλων των δικαιούχων των επιστροφών ΦΠΑ. Θα μαθαίνουν με σειρά προτεραιότητας πότε θα πληρωθούν. Η διαδικασία λένε ότι θα κρατήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Περιμένουμε να το δούμε. Άρα, για να το ξαναπούμε και να το τονίσουμε, όποιος θέλει να μάθει πότε θα έχει την επιστροφή ΦΠΑ, πρέπει αφού να επικοινωνήσει. Αφού βγει απόφαση. Θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών βάσει του συστήματος έλεγξης. Θα ενημερωθούν για όλα εδώ από το Sky. Θα ενημερώσουμε και εμείς. Ακριβώς. Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται με το 1,5 εκατομμύριο σύμφωνα με την έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θέλουν να φύγουν στην επαρχία, στην περιφέρεια και θέλουν να καλλιεργήσουν. Αλλά πρωτίστως, με τη βοήθεια της Μαρίας Αναστασοπούλου αλλά και της κινούμενης κάμερας του Sky, θα δούμε αυτή τη στιγμή, Μαρία, στο Κορυδαλό τι γίνεται. Διανομή χωρίς μεσάζοντες ελαιολάδου. Ακριβώς, 20 τόνοι πιστοποιημένου ελαιολάδου από τον αγροτικό συνεταιρισμό Λεύκτρου Μεσσηνίας με 2,80 ευρώ το λίτρο διατίθενται αυτή την ώρα, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, στον Κορυδαλό, στους πολίτες που υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο για προμήθεια κατευθείαν από τους παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες. Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Κορυδαλού, ο κ. Σταύρος Κασιμάτης, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας προσπάθειας που άρχισε με τη διανομή 50 τόνων πατάτας και 30 τόνων ρυζιού πριν από λίγο καιρό σε συνολικά 2.200 πολίτες. Η διανομή σήμερα άρχισε στις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 6 το απόγευμα στο χώρο του Δημοτικού Πάρκινγκ Γρηγορίου Λαμπράκη και Πλατεών στον Κορυδαλό που βλέπουμε και στην οθόνη μας. Μαρία, για να πάει κάποιος, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή βλέπει την εκπομπή και έχει τη δυνατότητα να πάει στον Κορυδαλό, θα έπρεπε να έχει δηλώσει συμμετοχή ή όποιος θέλει? Θα έπρεπε να έχει υποβάλει αίτηση, γίνεται πιο
πιο οργανωμένα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όπως ενημερωθήκαμε από το Δήμο, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση νωρίτερα. Είχαν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία στο site του Δήμου κάποιες μέρες πριν. Στο Δήμο Κορυδαλού, λοιπόν, βλέποντας και αυτήν την δράση και αυτήν την ενέργεια, σε ζωντανή σύνδεση με τον Κορυδαλό και άλλοι Δήμοι, λοιπόν, θα μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, γιατί και το ελαιόλαδο εδώ είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ακριβό. Από την άλλη, στην ελληνική γη που θα πάμε σε λίγο εκεί και σε όσους θέλουν, Μαρία, να καλλιεργήσουν, που είναι και ένα από τα θέματα της σημερινής ημέρας που όλοι συζητούμε. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, Μαρία, δεν θα φύγουμε όμως, δεν θα σε αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε και στο θέμα που συζητούμε από την αρχή της εβδομάδας, στα κέντρα κρατήσεων λάθρομεταναστών. Έχουμε τις αντιδράσεις βεβαίως πολλών δήμων και πολλών νομών. Ακριβώς τι γίνεται τώρα, σε ποια φάση βρισκόμαστε, σύμφωνα και με τον κύριο Σγούρο και τον κύριο Ξοχοίδη. Αντιδράσεις είχαμε από την αρχή, από τότε που το θέμα το είδαμε από τις πρώτες ημέρες. Ωστόσο, φαίνεται πως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ελληνική αστυνομία είναι αποφασισμένη να βρεθεί μια λύση στο θέμα αυτό. Πράσινο φως λοιπόν από την Περιφέρεια Αττικής και τον Γιάννη Σγουρό για τη συγκρότηση τριών χώρων κλειστής προσωρινής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών. Το αμέσως επόμενο διάστημα, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τους Δημάρχους Αττικής, θα καθοριστούν και συγκεκριμένα τα σημεία αυτά. Η εξέλιξη προκάλεσε ικανοποίηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ευελπιστώ την ίδια ευαισθησία και ταχύτητα να δείξουν και άλλα περιφερειακά συμβούλια της χώρας. Επίσης, από το περιβάλλον του κυρίου Χρυσοχοΐδη γίνεται γνωστό πως μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο πρέπει να έχει καταρτιστεί και η λίστα από τις άλλες περιφέρειες συγκεκριμένων χώρων που πληρούν τα κριτήρια. Την ίδια ώρα, αρκετά είναι βεβαίως τα ερωτηματικά για το μέλλον της Ελλάδας στη ζώνη Σέγγεν. Τον Ιούνιο αναμένεται στη χώρα μας η ομάδα αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι τότε η αστυνομία, όπως είπαμε νωρίτερα, και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα προσπαθήσουν να αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από την πλευρά της, η Κομισιόν παρατηρεί πως έχει επιτευχθεί περιορισμένη πρόοδος, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα, ενώ προτείνει την κατασκευή νέων χώρων κράτησης, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Μάλιστα, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε και να μείνουμε στο θέμα. Να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Αναστασιάδη. Είστε δήμαρχος Λαγκαδά. Καλό σας απόγευμα. Εσείς έχετε ήδη διαμαρτυρηθεί. Είστε ένας από τους δήμους, λοιπόν, που δεν θέλετε να γίνει ένα τέτοιο κέντρο κράτησης στην περιοχή σας. Από τη μία μεριά, όλοι αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα του να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά από την άλλη, κανείς δεν θέλει να γίνει ένα τέτοιο κέντρο στην αυλή του. Πώς ακριβώς θα γίνει, στον χώρο του, στον τόπο του, πώς ακριβώς θα γίνει και τι προτείνετε? Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ να προτείνω κάτι. Δεν είμαι ούτε υπουργός ούτε πρωθυπουργός. Εγώ είμαι δήμαρχος μιας περιοχής και υπερασπίζομαι τα συμφέροντα του Δήμου μου. Γιατί διαμαρτύρεστε, γιατί δεν θέλετε να γίνει ένα τέτοιο κέντρο? Καταρχήν, υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση, δεν είναι μόνο η απόφαση του Δημάρχου. Υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και ο δήμαρχος, ο γειτονικός δήμος, ο Δήμος Βόλβιες, ο δήμαρχος, ο κ. Γαλαμάτης, ήταν στην συνάντηση που είχαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, για ποιο λόγο, τι φοβόσαστε, κύριε Αναστασιάδη, τι σας ενοχλεί στο να γίνει ένα τέτοιο κέντρο? Θα σας ρωτήσω κάτι. Όταν ένα στρατόπεδο είναι στα 300 μέτρα. Θα ήθελα πρώτα να μου κάνετε εσείς την ερώτηση. Θα ήθελα πρώτα να μου απαντήσετε στην ερώτηση που σας έκανα. Θα σας απαντήσω όταν θα ρωτώντας. Λοιπόν, σας ρωτάω εγώ. Είστε κάτοικος του Λαγκαδά και μένετε στο Λαγκαδίκια. Και το στρατόπεδο είναι 300 μέτρα το δημοτικό σχολείο. Το παιδί σας θα το θέλατε να υπάρχει και να είναι εκεί να πηγαίνει σχολείο σε αυτό το στρατόπεδο? Κύριε Αναστασιάδη, επιτρέψτε μου να κρατήσω το ρόλο μου και εσείς να μου απαντήσετε πρώτα στην ερώτηση που σας έκανα και μετά θα σας απαντήσω κι εγώ. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω γι' αυτό. Εγώ μπορώ να σας πω. Όχι, ότι να μου πείτε γιατί δεν θέλετε το κέντρο αυτό να γίνει στο Λαγκαδά. Γιατί νομίζω ότι. Επιχείρηματά σας. Υπάρχει μια υποβάθμιση. Δεν γνωρίζουμε καταρχήν ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ. Δεν υπάρχει η ταυτότητα, δεν τους γνωρίζει κανένας. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν υγειονομικά είναι εντάξει οι άνθρωποι, μπορεί να μεταφέρουν κάποια νοσήματα. Και αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά τι λέω. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε γενικά για αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουμε κάτι με αυτούς. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έρθουν να ζητήσουν κάποια ιδανικά καλύτερα, να περάσουν κάποια χρόνια καλύτερα από αυτά που περνάνε. Κύριε Αναστασιάδη, δεν εμπιστεύεστε δηλαδή το σχέδιο αυτό που προωθεί η κυβέρνηση? Δεν εμπιστεύεστε δηλαδή, για παράδειγμα, την αστυνομία που θα επιβλέπει το χρόνο? Όχι, αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό, δεν τους εμπιστεύεστε? Για να εμπιστευτώ ανθρώπους που εδώ και πολύ καιρό έχουν ξεχάσει το θέμα και θυμήθηκαν το θέμα λίγο πριν τις εκλογές. Κάποιοι Μάλιστα. μπορεί να θέλουν τα ποσοστά τους να ανέβουν στη Β' Αθηνών, αλλά εμείς μας ρώτησε κανένας στην επαρχία πώς ζούμε και πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.
μας έχουν στερήσει τις δουλειές. Αν θα μας αφήσουν τουλάχιστον να επιλέξουμε τον τρόπο της ζωής του. Ήσασταν σαφέστατος, κύριε Αναστασιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, στην ελληνική Ήπεθρο θα πάμε τώρα και στο θέμα αυτό λοιπόν, το οποίο συζητάμε από χτες που ενημερωθήκαμε. Ελένη Ατρού, καλό σου απόγευμα για το πρόγραμμα αυτό και την έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες θα ήθελαν να επιστρέψουν στην επαρχία προκειμένου να ασχοληθούν με τις αγροτικές δουλειές. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Κατά βάση, η πλειοψηφία του 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων είναι Θεσσαλονικοί, αλλά και Αθηναίοι, άνθρωποι που ζουν στις μεγαλοπόλεις και είναι αποφασισμένοι να φύγουν, να ασχοληθούν με την αγροτική ζωή, αλλά και με επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με τουρισμό. Ενδεικτικά, να σας δώσουμε κάποια στοιχεία της έρευνας που θα μας δείξουν και την τάση, το μέγεθος της τάσης, όπως και το προφίλ των νέων που ενδιαφέρονται να εγκαταλείψουν τα αστικά κέντρα. Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι 7 στους 10 έχουν σκεφτεί να μετοικήσουν στην επαρχία. Ένα στους 5 έχει κάνει μάλιστα και κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα στους 2 σκέφτεται να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Τώρα, ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων? Το 25,4% έχει μεταπτυχιακό. Σχεδόν οι μισοί έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Ένα στους 5 έχει τελειώσει κάποια επαγγελματική σχολή. Ενώ 8 στους 10 έχουν και απολυτήριο λυκείου. Τώρα, για την ηλικία τους, οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους είναι από 25 έως 39 χρόνων και μικρότερη είναι η τάση από 40 έως και 44 χρόνων. Ενδεικτικά έχουμε δίπλα μας τον Παναγιώτη Μαβίδη, είναι γεωπόνος και μάλιστα άνεργος, έψαχνε για αρκετό καιρό να βρει δουλειά, ναι. Δεν βρήκε, γι' αυτό και αιτήθηκε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να πάρει δημόσια γη, να τη μισθώσει έναντι 5 ευρώ το στρέμμα και να μας πει τα όνειρα που κάνει από εδώ και πέρα και κατά πόσο άλλαξε τη ζωή του. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό σας. Αποφάσισα να κάνω την αίτησή μου πριν 5 μήνες περίπου για να αιτηθώ γύρω στα 24 στρέμματα, από τα οποία πήρα τα 8 προς το παρόν σε συμβολιακή μορφή. Τις επόμενες εβδομάδες θα πάρω τα υπόλοιπα. Λογικά θα τα βάλω λιναρόσπορο, όπως έχω πει και προηγούμενες μέρες. Γιατί επιλέξατε, κύριε Μαβίδη, λιναρόσπορο? Είναι μια ξεχασμένη καλλιέργεια, με το κριτήριο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτατα και στον άνθρωπο, αλλά και στα ζώα. Mm-hmm. Στον άνθρωπο ως λάδι, γιατί είναι τις πιο υψηλές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτικών κτλ. Και στα ζώα στη διατροφή τους. Mm-hmm. Τώρα το ένα κομμάτι... Ναι. Είχα πει στο ένα κομμάτι θα βάλω ένα αρόσπορο και σε ένα μικρό κομμάτι θα βάλω σε πιλωτική φάση ημιάγρια γουρούνια. Το ένα κομμάτι, πήγα να πω εγώ, ήταν το κομμάτι αυτό, το να πάρετε σε αυτή τη συμβολική τιμή, με συμβολικό αντίτυπο λοιπόν, αντίτιμο τα στρέμματα. Το άλλο κομμάτι είναι, θεωρείτε ότι υπάρχει, που από εκεί και πέρα είναι δική σας δουλειά, η αντίστοιχη υποδομή, ώστε να κάνετε με επιτυχία αυτό το επάγγελμα, ώστε να αξίζει και τον κόπο η όλη αυτή η προσπάθεια? Θεωρώ ότι αξίζει. Βασικά, ένα μεγάλο μέρος όλης αυτής της προσπάθειας είναι καθαρά θέμα marketing, στο οποίο στερούμε γενικότερα στο πρωτογενή τομέα. Uh-huh. Ενώ έχουμε καλή παραγωγή, μπορούμε να παράγουμε πολύ αξιόλογα και πολύ δυνατά σε ποιότητα προϊόντα, υστερούμε στο να τα προωθήσουμε. Θεωρώ ότι έχω τις δυνατότητες να με το κάνω. Με ποιο τρόπο σκέφτεστε εσείς να τα προωθήσετε, κύριε Μαυρίδη? Μιας και λέτε θα ότι υστερούμε να κάνω τυποποίηση... σε αυτό. Προσωπικά, εγώ θα κάνω καθετοποίηση της παραγωγής, mm-hmm. τυποποίηση του προϊόντος και διάθεση στο εμπόριο. Και κυρίως θα προσπαθήσω να κυνηγήσω και άλλες χώρες σε βάθος χρόνου, βέβαια. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές του ο Παναγιώτης Εύα. Πολύ πριν πάρει τα στρέμματα, έχει κάνει την έρευνα αγοράς. Μπορείς να μας εξηγήσεις? Εδώ και 2-3 μήνες περίπου έχω κάνει έρευνα αγοράς. Έχω δει το πόσο μπορεί να περπατήσει ένα τέτοιο προϊόν και τα σημάδια, από τα σημάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Για ποιες χώρες? Κυρίως χώρες βαλκανικής και της Βαλτικής επίσης. Αλλά και κεντρικής Ευρώπης. Οι οποίοι γνωρίζουν ένας καλή παραπάνω από εμάς σε θέματα διατροφής. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη, μία στον ελληνικό, μία στον πληθυντικό μεταξύ. Λοιπόν, μου επιτρέπεις στον πληθυντικό, έτσι. Όσοι δεν έχουν μέχρι ώρας βάλει θέση την αίτηση, μπορούν ή έχει λήξει η διαδικασία? Γιατί είναι και σε μία πολύ συμφέρουσα τιμή. Από όσο γνωρίζω, έχει λήξει η προθεσμία.
Για τον νομό Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Να σας πω γιατί μόλις θες μιλούσαμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο, τον κύριο Ευθυμιάδη, ο οποίος μας είπε μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες αναμένεται να δοθούν και άλλες εκτάσεις. Περίπου 3.000 στρέμματα, αν δεν κάνω λάθος, δημόσιας γης θα διατεθούν στην Κεντρική Μακεδονία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται μέσω του site της ιστοσελίδας στο ΠΚΠ, κάθε δεύτερη Πέμπτη θα μπορούν να καταθέτουν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Το θέμα είναι τα νέα τα παιδιά, που αν δεν είναι γεωπόνοι, που έχουν την επιστημονική κατάρτιση, πώς μπορούν να γνωρίζουν και να μαθαίνουν εύκολα πώς πρέπει να κινηθούν για μια αγροτική καλλιέργεια. Και απ' την άλλη, εσύ, ας πούμε, έχεις τα απαιτούμενα αγροτικά μηχανήματα ή το κεφάλαιο, ήσουν άνεργος για να κάνεις την υποδομή για τα ημιά άγρια γουρούνια. Γι' αυτό θα με στηρίξουν άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζουν αρκετά χρόνια και έχουν τα μηχανήματα. Και σε πρώτη φάση, μέχρι να ορθοποδήσω, θα με βοηθήσουν αυτοί. Πάρα πολύ ωραία. Εθελοντικά. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία καταρχήν. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και θα έχει ενδιαφέρον να τα πούμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα έχετε κι εσείς και κάποια εμπειρία στην πράξη. Λοιπόν, και Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα. Ωραία. Εσύ θα μας ενημερώσεις όταν θα ξαναείνει η διαδικασία, προκειμένου γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλοί τηλεθεατές μας θα θέλουν να μάθουν περαιτέρω πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε και άλλους παραγωγούς που έχουν προωθήσει μέσω ίντερνετ και όχι μόνο τα προϊόντα τους και τι γίνεται με το ελληνικό συμπόσιο, τι γίνεται με τον τουρισμό μας. Πρωτίστως όμως να πάμε στη Βάνα Κουτρουλού. Βάνα, καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στο Διεθνές Δελτίο, ξεκινώντας από μια πτήση πραγματικά του τρόμου. Ακριβώς. Ένα θρύλο στον αέρα εκτελήχθηκε χθες αργά το βράδυ. Είχαμε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους μετά από νευρικό κλονισμό που έπαθε ο πιλότος του αεροσκάφους και τον ακινητοποίησαν, όπως βλέπουμε εδώ στις εικόνες μας, οι επιβάτες και τον έριξαν στο πάτωμα του αεροσκάφους. Ήταν για αρκετή ώρα κλεισμένος στην τουαλέτα του αεροσκάφους και βγήκε φωνάζοντας Αλ-Κάιντα, το αεροσκάφος θα πέσει, θα ανατινάξει. Όταν ο συγκυβερνήτης άκουσε την φασαρία που γινόταν έξω από το πιλωτήριο, κλείδωσε την πόρτα ΕΒΑ για να μην μπει ο πιλότος και ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση πάνω από το Τέξας. Η πτήση, να σας πω, είχε 135 επιβάτες και είχε προορισμό τελικό το Las Vegas. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι όλοι κατέβηκαν ταραγμένοι, δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι συνέβη. Ακριβώς. Ήταν πραγματικά ένα θρίλερ στον αέρα. Να πάμε τώρα, να πάμε, Βάνα, και στις διαδηλώσεις γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ιταλία έχουμε διαδηλώσεις, και στην Πορτογαλία, και στην Ισπανία απεργιακές κινητοποίησεις. Λοιπόν, έχουμε απεργιακές κινητοποίησεις στη Σιμπέρια, προβλήματα για τους επιβάτες. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τον μήνα Απρίλιο μέχρι και Ιούλιο θα έχουμε απεργιακές κινητοποίησεις. Διαμαρτύρονται για την δημιουργία μιας νέας εταιρείας χαμηλού κόστους. Να σας πω ότι και αύριο έχουμε γενική απεργία, θα παραλύσουν τα πάντα στην Ισπανία. Να περάσουμε στην Ιταλία, όπου είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση και αρκετά βίαιη με συγκρούσεις αστυνομίας και εργατών στην Ρώμη, στο κέντρο της Ρώμης. Εκατοντάδες εργάτες του εργοστάσιου παραγωγής αλουμινίου από τη Σαρδινία διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το κλείσιμο του εργοστασίου. Βάνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε βρούμε για τις υπόλοιπες εξωτερικές ειδήσεις εκεί λίγο μετά τις 4, αμέσως μετά το sky.gr. Εμείς λοιπόν όλα αυτά που είδαμε, που συζητήσαμε, κυρίως πρωτίστως Κωνσταντίνε, καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα. Μαζί θα το κουβεντιάσουμε μέχρι και τις 5, καλωσορίζοντας κοντά μας τον κύριο Γιώργο Προκοπάκη, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, δημοσιογράφο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Και τον κύριο Χρυσόστομο Τσούκη, καθηγητή οικονομικών Πανεπιστημίου Μετροπόλιταν στο Λονδίνο και στο London School of Economics. Μέσω Sky θα τον βρούμε σε λίγο. Να πάμε να δούμε λοιπόν, Κωνσταντίνε, ξεχωρίζοντας την Τρόικα στο Ευρωκοινοβούλιο και την απάντηση ότι η συνταγή έφταιγε και όχι, δεν έφταιγε η συνταγή, έφταιγε η μη εφαρμογή και με τις περαιτέρω περικοπές της συντάξης. Ναι, δεν φταίμε εμείς. Και τις εκλογές να έρχονται. Φταίνε οι ηθαγενείς που είναι απολύτιστοι και βάρβαροι και δεν έχουν κανένα απολύτως σύστημα και καμία μεθοδικότητα. Αναρωτιέμαι βεβαίως πόση αλήθεια υπάρχει σε αυτό. Καλησπέρα σας και από μένα. Δεν ξέρω, ήταν έτσι. Η δική μου αίσθηση, γιατί κανείς δεν έχει κανονική πληροφόρηση από το Ευρωκοινοβούλιο, είναι ότι επήγε μεν η Τρόικα και είπε αυτά τα οποία λέει ο κ. Μπογδάνος, δηλαδή ότι ήταν σωστή ή μάλλον ήταν η μόνη λύση η συνταγή της Τρόικας. Συγγνώμη κύριε Παπαγιαννίδη, ναι. Μόνο για λόγους ευγένειας, γιατί τον είδαμε στο πλάνο. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Τσούκη, καθηγητή Οικονομικών Πανεπιστημίου Μητροπόλιταν Λονδίνου και στο London School of Economics. Καλό σας απόγευμα.
Χαίρετε, ευχαριστώ. Μία μικρή διόρθωση, αν μου επιτρέπετε. Χριστόφορος Τσούκης. Α, χίλια συγγνώμη. Χριστόφορος, δικό μου το λάθος. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Θα έρθουμε αμέσως σε εσάς, αλλά να ολοκληρώσει το σχόλιο του κύριου Παπαγιαννίδη. Όχι, έλεγα ότι η αίσθηση που εγώ απεκόμισα, ότι απεκόμισαν στο Κοινοβούλιο, ήταν ότι επήγαν οι άνθρωποι της Τρόικας, δηλαδή και το IMF, και είναι πολύ σημαντικό ότι δέχθηκε το IMF να πάει. Όχι να απολογηθεί, αλλά να παρουσιάσει την άποψή του στο Ευρωκοινοβούλιο. Και πήγε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είπαν λοιπόν αυτή την άποψη, ότι ήταν σωστή ή μάλλον ήταν η μόνη η μέθοδος που εφαρμόστηκε. Αλλά δυστυχώς η ελληνική δημόσια διοίκηση δεν είχε τις ικανότητες και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν είχε την αναγκαία ομόνοια για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν φαίνονταν να είναι και τρομακτικά βέβαιοι γι' αυτό. Διότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, όχι επειδή το είχαν συγκαλέσει οι ευρωσοσιαλιστές, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι ότι μάλλον με τους δυστυχείς Έλληνες έχει γίνει και ένα λάθος. Δεν είχαν λοιπόν το τουπέ των πρώτων μηνών, είχαν ότι έτσι είναι τα πράγματα, μπορεί και να μην είναι. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Βέβαια, συνέχεια. Βέβαια, κύριε Προκοπάκη, και θα ζητήσουμε αμέσως επ' αυτόν και το σχόλιο του κυρίου Τσούκη. Δεν είναι πλέον μόνο οι δυστυχείς Έλληνες, είναι ολόκληρη η Ευρωζώνη η οποία κλονίζεται, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και όχι μόνο. Κοίταξε, υπάρχουν τρία μνημόνια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Η Ιρλανδία φαίνεται να πηγαίνει διαφορετικά από τις άλλες δύο χώρες. Η Πορτογαλία φαίνεται να πηγαίνει λίγο διαφορετικά από την Ελλάδα. Τώρα θα δείξει. Το πιο πιθανό είναι, αν θέλετε, ότι κατά τη γνώμη μου, ότι στο τέλος του προγράμματος και της Πορτογαλίας δεν θα καταφέρουν να μπορούν να βγουν αυτόνομα στις αγορές. Επομένως, θα υπάρξει ένα κάποιο είδους μνημόνιο 2, κατά πάσα βεβαιότητα, και για την Πορτογαλία. Τα πράγματα πάντως είναι δύσκολα για αυτές τις χώρες και είναι πιο δύσκολα και εξ αρχής ήταν πιο δύσκολα για μας, γιατί συζητάμε, είπε ο κ. Παπαγιαννίδης, ότι η Τρόικα, είπε λίγο πολύ, ήταν η μόνη συνταγή. Αν σκεφτούμε ότι συζητάμε το 2010 ότι για να μπορέσει να έρθει στα ίσια της ελληνική οικονομία έπρεπε να φύγουν 24 δις από την, που ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα από την οικονομία, το πρωτογενές έλλειμμα βέβαια. Λοιπόν, το πρωτογενές έλλειμμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα ούτε μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να γίνει ομαλά και χωρίς να ανοίξουν μύτες και χωρίς να σπάσουν αυγά. Να αυτό ζητήσουμε. Είναι το ζήτημα. Και εκεί, αν θέλετε, είναι το πρόβλημα της ελληνικής κυβέρνησης και το πρόβλημα της ελληνικής της δημόσιας διοίκησης. Να ζητήσουμε μια πρώτη γνώμη και από τον κύριο Τσούκη στην που Λόγδα. Έχει την απόσταση και μπορεί από το Λονδίνο να βλέπει τα πράγματα κάπως από ψηλά. Κύριε καθηγητά, κάναν καλά τελικώς οι Βρετανοί και κράτησαν τη Στερλίνα έξω από όλο αυτό το παιχνίδι. Πώς βλέπετε τις πρόπτικες επιβίωσης του ευρώ? Το λέω και σε συζήτηση της πολύ ενδιαφέρουσας, σε συνέχεια και της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που είχαμε χθες. Και να προσθέσω εγώ από αυτά που μας είπε ο κύριος Προκοπάκης, αν ήταν όντως η μόνη λύση αυτή σε δεύτερη φάση. Η μόνη λύση για μας. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από ένα συνέδριο, μια ημερίδα που είχα την τύχη να παρακολουθήσω πριν από ένα μήνα περίπου, εδώ στο Λονδίνο, με θέματα της κρίσης της Λατινικής Αμερικής. Όπως ξέρετε, η Λατινική Αμερική είχε μια σειρά κρίσεων από Μεξικό, Αργεντινή, Βραζιλία κλπ. Τα τελευταία 30 χρόνια. Ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία μάλιστα δεν μας επιτρέπουν και επισυχασμό. Ένα που ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι όταν πριν καταρρεύσει η Αργεντινή, πριν καταρρεύσει εκεί το σύστημα, διατηρούσε μια ισοτιμία ένα δολάριο προς ένα πέσο. Όταν κατέρευσε η ισοτιμία, η ισοτιμία πήγε ένα δολάριο προς τέσσερα πέσο. Τέσσερα. Δηλαδή τετραπλασιασμός κατευθείαν των τιμών των εισαγωμένων. Πετρέλαιο και ό,τι άλλο ενδεχομένως, φάρμακα, φάρμακα, τρόφιμα κλπ. Γιατί αναφέρετε την Αργεντινή, κύριε καθηγητά? Για μένα, κατευθείαν, ότι από τη μια μέρα στην άλλη εξανεμίζονται σε πραγματικούς όρους. Τώρα, αν θα είναι τετραπλασιασμός, αυτό είναι κάτι που... Γιατί αναφέρεστε στην Αργεντινή, κύριε Τσούκη?
Αναφέρομαι γιατί είναι ένα παράδειγμα που μιας χώρας η οποία είχε έξοδο, θα λέγαμε, από το ευρώ. Από το δικό της ευρώ. Το σύστημα ισοτιμιών που είχε, κλειδωμένων ισοτιμιών που είχε με το δολάριο. Όταν λοιπόν κατέρευσε, μιλάμε για, όπως είπα, τετραπλασιασμό της τιμής του δολαρίου και τα λοιπά. Αυτό θέλω να πω, με ρωτήσατε εάν είναι καλύτερα να μείνει κανείς εκτός από το ευρώ. Αυτό ίσως συζητιέται τώρα πια με την πικρή μας εμπειρία. Αλλά θα ήθελα να πω ότι το να φύγουμε από το ευρώ δεν είναι το συμμετρικό του να μπούμε ή όχι από το ευρώ. Τώρα είμαστε στο ευρώ. Κύριε Τσούκη, κάντε μου μια χάρη μόνο για καθαρά διαχείριση χρόνου. Κρατήστε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέτε. Μένουμε όπως είμαστε και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ακούσατε λίγο πολύ το πλαίσιο της κουβέντας. Θα έρθουμε και στα καθημερινά και στις συντάξεις, τα νέα μέτρα που αναμένουμε τον Ιούνιο. Αλλά όλα αυτά κυρίως περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή. Twitter, Facebook στη διάθεσή σας. Σε 2-3 λεπτά και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 3 και συζητούμε για όλα τα θέματα. Κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει να πιάσουμε στο από εδώ και στο εξής της κουβέντας μας είναι στο από εδώ και πέρα τι θα γίνει, κύριε Προκοπάκη, κύριε Παπαγιαννίδη και κύριε Τσούκη. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια ερώτηση σε εσάς. Σήμερα είδαμε τις νέες αυτές μειώσεις, τις συντάξεις και στις κύριες άνω των 1.300 ευρώ, αλλά και στις επικουρικές. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή έχει τέλος αυτή η συνεχιζόμενη αφέμαξη των συνταξιούχων? Βλέπετε να είναι η τελευταία φορά, καθώς δεν ήταν η πρώτη? Παρ' όλα αυτά, βλέπετε να είναι η τελευταία? Εμένα ρώτατε? Εσάς, κύριε Τσούκη, ναι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, πρέπει πάση θυσία να φτάσουμε τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος. Όπως είπε χθες και ο κύριος Βαρουφάκης, είναι άμεσο και αν μπορέσουν και οι αγορές να πιστέψουν ότι πια η δημοσιονομική προσαρμογή πάει πολύ καλά, αλλά και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Άρα μέχρι τότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Δηλαδή, όταν λέμε πάση θυσία, εννοούμε όμως πάση θυσία. Δηλαδή πόσο πάση θυσία μπορεί να είναι, γιατί εδώ θα γίνουν μεθαύριο. Υπάρχει ένας θεσμός που λέγεται εκλογές. Α. Και η πάση θυσία θα πάνε στις κάλπες. Κοιτάξτε, όπως έλεγα και νωρίτερα, κάπου από εκεί θέλω να συνεχίσω. Ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος. Λυπάμαι που το λέω. Σε αυτό συγκλίνουν οι εκτιμήσεις όλων. Το PSI και η μερική παραγραφή χρέους ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Όμως ο κίνδυνος χρεοκοπίας ακόμα δεν έχει εκλείψει. Επομένως πρέπει πάση θυσία, ναι. Τώρα τα κόμματα θα πρέπει, κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα, θα πρέπει να είναι σαφείς στα μηνύματά τους ότι δυστυχώς δεν υπάρχει περιθώριο να εφησυχάζουμε και άρα θα πρέπει να υπάρξουν οι αναγκαίες θυσίες. Τώρα, θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα, να γίνουν όσο δυνατόν με μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, να διαχέεται το βάρος όσο δυνατόν και κυρίως όχι στους ασθενείς. Θα πρέπει να σκεφτούμε. Βέβαια, μέχρι τώρα κυρίως αυτό έχουμε δει. Εδώ έχω μπερδευτεί, οφείλω να ομολογήσω, διότι και χθες είχαμε Μέρκελ, Γιουνκέρ και Σόιμπλε που σαν να παραδέχτηκαν ότι μπλοφάρουν. Δεν ξέρω. Αν μου επιτρέπετε στο συγκεκριμένο, ναι, στο συγκεκριμένο, γιατί είπαμε για τις συντάξεις, αυτό ήταν μέτρο που ψηφίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Ήταν μέσα στο μνημόνιο αυτά τα 1.300 ευρώ και η μείωση. Θα σας θυμίσω ότι την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα ο Verhofstadt, που είναι ο αρχηγός των φιλελευθέρων στην Ευρώπη, ήταν στην Αθήνα και είχε δηλώσει ότι, γιατί τότε ζούσαμε εκείνη τον τραγέλαφο των αρχηγών, των συνεδριάσεων των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό. Αν θυμάστε, κάθε μέρα και ή σχεδόν κάθε μέρα. Για να βγει το μνημόνιο. Για να βγει το μνημόνιο και είχε δηλώσει ότι αυτά που βλέπετε και ως μέτρα είναι επειδή η δική σας πολιτική αρχηγή τραβάνε τις κόκκινες γραμμές και δεν αφήνουν το ένα μέτρο να γίνει, δεν αφήνουν το άλλο να γίνει και καταλήγεις στα εύκολα μέτρα τα οριζόντια. Και ερχόμαστε στο συγκεκριμένο που συζητάμε,
3-4 μέρες μετά από την εφαρμογή του μέτρου, βγήκε ότι σε πόσους θα είχε επιπτώσεις αυτό το μέτρο και βγαίνει ότι θα είχε επιπτώσεις στο 4% των ασφαλισμένων των συνταξιούχων του ΙΚΑ, σε 4%, αλλά είχε στο 74% ή 75%, αν θυμάμαι καλά, των συνταξιούχων της ΔΕΗ και στο 65% του ΟΤΕ. Που είναι ακριβώς αυτό, ο κύριος Τσούκης είπε πριν από λίγο, πριν από δύο λεπτά, είπε για την κατανομή των βαρών. Δηλαδή συζητάμε ότι υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν κατακτήσει προνόμια. Τα προνόμια αυτά των κοινωνικών ομάδων δεν είναι προνόμια τα οποία έχουν πάρει από τη Μέρκελ ή από τον νεοφιλελευθερισμό. Καλά, βέβαια, οι νέοι που πλήττονται, κύριε Προκοπάκη, για αυτή τη στιγμή. Πριν, ναι, όχι, είπατε όμως για κάποιες κοινωνικές ομάδες και το επεκτείνω, γιατί δεν είναι. Είναι και οι συνταξιούχοι. Έτσι, όμως, επειδή αναφερθήκατε για ομάδες με προνόμια. Αυτοί που θα έπρεπε να έχουν όμως σήμερα κάποια προνόμια και παίρνουν τον αντίκτυπο της όλης αυτής της κατάστασης είναι οι νέοι που έχουν ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη και βασικό μισθό πάρα πολύ χαμηλό. Και μειώσεις 10% παραπάνω. Δεν θα έχει κανένας προνόμια. Αυτό που έλεγε ο κ. Προκοπάκης και πριν ο κ. Τσούκης, και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, αν μπορούμε να το καταλάβουμε, είναι ότι το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα χάνονται τα προνόμια. Οι νέοι, ξέρετε κάτι, και οι συνταξιούχοι που δεν έχουν τρόπο να διαμαρτυρηθούν, δεν μπορούν να απεργήσουν, δεν μπορούν να βγουν στο Σύνταγμα, να κάνουν τέτοια πράγματα, θα χάσουν πιο γρήγορα αυτό που έχουν. Οι νέοι και οι άνεργοι θα χάσουν το τίποτε και θα βρεθούν απλώς και μόνο περισσότερο πιεσμένοι. Το ζήτημα είναι ότι η πολιτική τάξη που έφτιαξε τα προνόμια υποχωρώντας στις ισχυρές κοινωνικές ομάδες, τώρα σφυρίζει αδιάφορα και λέει πρέπει να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια με τα οποία θα υποχωρήσουν. Αλλά δεν παίρνει το κόστος να το κάνει αυτό. Και επειδή πριν αναφερθήκατε στον Ζουανκέρ, τον Σόιμπλε και τη Μέρκελ, η κυρία Μέρκελ είπε κάτι λίγο διαφορετικό και να το προσέξουμε. Είπε θα ήταν επικίνδυνο να επιτραπεί στους Έλληνες να φύγουν από το ευρώ. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι το να φύγουν από το ευρώ είναι κάτι κακό που θα μας κάνουν, θα μας πούνε φύγετε, σας τιμωρούμε. Η Μέρκελ λέει οι Έλληνες θα το ζητήσουν. Φοβούνται δηλαδή τη δική μας απόφαση του να φύγουμε, ότι τη φοβούνται. Το πολιτικό μας σύστημα και εμείς θα φτάσουμε και στο σήμερα αδιέξοδο. Στο αδιέξοδο κάποια στιγμή και θα πούμε αμάν να φύγουμε. Και λέει είναι επικίνδυνο να τους επιτραπεί. Ας το σκεφτούμε όλο αυτό για να δούμε. Και σε αυτό θα ήθελα του κυρίου Τσούκη την αίσθηση, ο οποίος είναι ευτυχής, διότι στο Λονδίνο δεν έχουν ευρώ, ούτε πειθαρχία. Κύριε Τσούκη. Σας είπα προηγουμένως ότι φοβάμαι ότι αν φεύγαμε από το ευρώ, αυτό είναι κάτι που εμείς πάση θυσία πρέπει να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε. Αν φύγουμε από το ευρώ, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε δυσκολίες που οι τωρινές μπροστά τους θα μοιάζουν με παιδική χαρά. Αλλά για να μην κινδυνολογώ άλλο, θα ήθελα, αν μου επιτρέπατε, να δούμε και πέρα από τις εκλογές. Γιατί ξέρω τώρα όλοι μιλάμε για τις εκλογές, αλλά η απόσταση επιτρέπει ίσως... Θα μου επιτρέψετε. Θα πάμε και μετά τις εκλογές. Θα ήθελα όμως από τους δύο οικονομολόγους της παρέας ένα σχόλιο. Γιατί στην προεκλογική περίοδο, να πιάσουμε και λίγο τα πολιτικά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, στην προεκλογική περίοδο, κατ' ουσία έχουμε μπει. Έτσι, κύριε Προκοπάκη, χτες λοιπόν... Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πάω σε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, εδώ στον Sky και στον Νίκο Ευαγγελάτο, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία, και είδαμε σήμερα και τις κάποιες προεκλογικές, ας το πούμε έτσι, προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα φορολογικά, θα μείνω όμως πολύ συγκεκριμένα εδώ. Σχέδιο λέει για κούρεμα των ιδιωτικών επιχειρηματικών δανείων, αλλά Ισλανδία. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό, γιατί να ξέρουν και οι πολίτες, τα κόμματα λένε, είναι εφικτά αυτά που λένε. Τα πάντα είναι εφικτά και τα πάντα έχουν ένα κόστος και ένα κόστος. Στην ελληνική οικονομία έτσι που είμαστε σήμερα. Είναι μια αναλυτική τοποθέτηση αυτή που κάνετε. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το ζήτημα είναι απλό. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια απίστευτη έλλειψη ρευστότητας στην Ελλάδα, στραγγαλισμό ρευστότητας. Δηλαδή, δεν μπορείτε να πάρετε 5.000 ευρώ δάνειο από την τράπεζα για να τρέξετε το μαγαζί σας. Έτσι. Για τέτοιο πράγμα συζητάμε και ας έχετε το καλύτερο, την καλύτερη πιστωτική προϊστορία. Και βρισκόμαστε σε αυτό το πράγμα. Οι τράπεζες λεφτά πού βρίσκουν? Δεν πέφτουν από τον ουρανό. Είναι από τα δάνεια τα άλλα που έχουν δώσει, που τα εξοφλούνται, τα χρεολύσια κτλ. Είναι μια ισορροπία. Το πού θα καθίσει αυτό το πράγμα θα δούμε. Όλα είναι πιθανά. Κάποια από αυτά θα κουρευτούν και θα κουρευτούν όχι δια νόμου, επειδή θα αποφασίσει μια
φιλολαϊκή κυβέρνηση ή όχι, αλλά επειδή έτσι είναι αναγκασμένο το σύστημα να ισορροπήσει. Mm-hmm. Η δική μου άποψη, την οποία έχω καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό, είναι ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε, αυτό που γίνεται και αυτές τις μέρες, δηλαδή, και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, έχουμε φτάσει την τελευταία στιγμή, mm-hmm. η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι το σημαντικότερο ζήτημα, γιατί οτιδήποτε και να πούμε, για ανάπτυξη θέλετε να πούμε, για δουλειά θέλετε να πούμε, για ανεργία κτλ., δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτε από αυτά, εάν δεν υπάρχουν τράπεζες οι οποίες μπορούν να δίνουν σε επιχειρήσεις δάνεια. Δεν γίνεται. Να απαντήσει την ίδια ερώτηση ο κύριος Τσούκης. Ο κύριος Τσούκης ξεκίνησε και έναν συλλογισμό. Και αν μου επιτρέψετε να τελειώσω το συγκεκριμένο. Δηλαδή, ότι και αυτή η ιστορία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνεται να είναι αντικείμενο ιδεολογικής αντιπαράθεσης, αν θα είναι κρατικές ή των τραπεζιτών. Ή πολιτικής απόφασης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να καθίσουν οι ενδιαφερόμενοι, και οι ενδιαφερόμενοι είναι οι χρηματοδότες μας, η ελληνική κυβέρνηση. Το τραπεζικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτοί οι τέσσερις μαζί να καθίσουν να λυθεί με κάποιο τρόπο το ζήτημα, όχι με το πώς θα γίνει η μετοχική σύνδεση, αλλά με στόχο να βρεθεί ρευστότητα για την αγορά. Ο κύριος Τσούκης ξεκίνησε πριν ένα συλλογισμό, ο οποίος πιστεύω ότι αφορά και στα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και την δυναμική της, γιατί είπε και μετά τις εκλογές. Όταν λοιπόν μας πει αυτό το οποίο ξεκίνησε, θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Παπαγιαννίδη. Ποιον βλέπει για πρωθυπουργό αύριο μεθαύριο, έτσι, για να βάλουμε και λίγο πιπεράκι στη σειρά. Να τα βάλουμε στη σειρά. Γιατί έχουμε θέσει πολλά ερωτήματα μαζί. Εσάς λοιπόν, για αυτό το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για κούρεμα των επιχειρηματικών ιδιωτικών δανείων, το βλέπετε εφικτό? Προτείνουν, δεσμεύονται για κάτι προεκλογικά που είναι εφικτό να γίνει? Μια πολύ σύντομη απάντηση και να πάμε σε αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Εγώ προσωπικά δεν έχω υπόψη μου το σχέδιο αυτό και δεν ξέρω. Αλλά πάντως θα συμφωνούσα ότι η χρηματοδότηση από τις τράπεζες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, πρέπει, αλλά και δύσκολο, γιατί και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί τη χρηματοδότηση αυτή να την κάνει το κράτος, ούτε το κράτος απόλυτα να υποδείξει στις τράπεζες τι ακριβώς θα κάνουν, γιατί αλλιώς θα ήταν το ίδιο το κράτος τράπεζα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τις ενθαρρύνει και γλυκά-γλυκά να τις ελέγξει, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Άρα δεν είναι εφικτό, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι συγκεκριμένα, κύριε Τσούκη? Ορίστε. Άρα δεν είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο έτσι συνολικά? Ένα τέτοιο κούρεμα, για να μην δημιουργούμε και φρούδες ελπίδες. Δεν έχω υπόψη μου την πρόταση και δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Μάλιστα. Λέει μάλλον ότι δεν μπορεί απλά να επιβληθεί. Δηλαδή θέλεις μια συνεργασία από τις τράπεζες που δεν είναι δεδομένη. Αλλά μια πρόταση είναι η σύσταση κάποιου ταμείου, ίσως κάτι σαν την παλιά ΕΤΒΑ, με περισσότερο. Με πιο σύγχρονη μορφή, όπου θα μπαίνει συμμέτοχος σε επιχειρήσεις κυρίως καινούργιες, καινοτόμες, όπου θα μπαίνει συμμέτοχος προκειμένου ο συνομιλητής σας προηγουμένως, που φαίνεται πάρα πολύ αξιόλογος, να μπορεί να έχει κεφάλαιο να αναπτυχθεί. Αυτό, τέτοιου είδους χρηματοδότηση χρειαζόμαστε από εδώ και πέρα, και προς τέτοιες κατευθύνσεις θα πρέπει να σκεφτούμε και να αναζητήσουμε πόρους και από την Ευρώπη. Κωνσταντίνε, κάτι ήθελες να ρωτήσεις? Να κάνω μια παρατήρηση, να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι. Ας πούμε, είμαι επιχειρηματίας, χρωστάω 1 εκατομμύριο στην τράπεζα και έχω 500 χιλιάρικα στην άκρη. Και έρχεται η τράπεζα και μου λέει, δώσε 500 χιλιάρικα και καθαρίσαμε το κούρεμα κτλ. Αυτό είναι, όπως τα λέει ο κύριος Βαρβιτσιώτης ή η Νέα Δημοκρατία ή όποιος τα λέει αυτά, και τα λένε και άλλα κόμματα. Έτσι, okay. Και η Δημάρ τα λέει και ο Συνασπισμός λέει τα αντίστοιχα πράγματα. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει εγώ πηδάω από τη χαρά μου γιατί έχω γλιτώσει 500 χιλιάρικα, πλην όμως 500 χιλιάρικα τα οποία το cash που είχα, το ρευστό που είχα, χάθηκε γιατί έχει πάει στις τράπεζες και έχει κρατηθεί. Θα πάει σε δάνεια πολύ υψηλής εξασφάλισης για να κρατηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Και εγώ δεν θα έχω. Βγαίνει ρευστότητα από την αγορά, από την δική μου επιχείρηση, η οποία θα πήγαινε για να φτιάξω μια γραμμή παραγωγής, για να πληρώσω 2 ανθρώπους κτλ. Οπότε η ισορροπία είναι αλλού. Δεν είναι σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα που λέει ότι ελάτε τώρα που κουρέψαμε τις τράπεζες. Εμείς πηδάμε σε αναμένα κάρβουνα. Είστε πολύ αντιληπτός. Εμείς πηδάμε σε αναμένα κάρβουνα λόγω τηλεοπτικού χρόνου. Αναφερθήκατε πριν σε εκλογές. Γι' αυτό πήρα την πάσα και έκανα την προβοκατόρικη ερώτηση. Θα έχουμε πάλι Παπαδήμο? Κοιτάξτε. Η σωστή απάντηση θα έπρεπε να είναι ότι θα έχουμε εκείνον ο οποίος θα μπορέσει να καταλάβει ότι τα χέρια των πολιτικών πρέπει να είναι κομμένα, κοντά, και να μην ασχολούνται με πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν, όπως π.χ. να λένε στις τράπεζες ποιος θα κουρευτεί.
Έτσι. Αυτό δεν είναι απάντηση αυτή που γυρεύεται. Πρωθυπουργό θα έχουμε εκείνο ο οποίος θα είναι επικεφαλής του πρώτου κόμματος με άνεση. Mm-hmm. Άρα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ή ο Αντώνης Σαμαράς ή όποιος κρίνει σοφό ο Σαμαράς να ορίσει. Κύριε Παπαγιαννίδη, κύριε Προκοπάκη, κύριε Τσούκη, σας ευχαριστούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Η ώρα είναι 4. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους μέσα από το sky.gr. Λοιπόν, αισιοδοξία για αίσια έξοδο από την κρίση. Άννα Διαμαντοπούλου, σημάδια ανάκαμψης το 2013. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τράπεζες διστάζουν να διοχετεύσουν ρευστότητα. Συνεχίζεται η μείωση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Ο κύριος Μπαμπινιώτης, αποδέσμευση του προϋπολογισμού των ΑΕΗ από την εκλογή Συμβουλίων Διοίκησης. Καθυστερήσεις στο νέο πρόγραμμα παρατηρούν Τρόικα και Ευρωπαϊκή Εταίρη. Ρόμνεϊ, ο Ομπάμα κάνει γονικλησίες στο Κρεμλίνο και τέλος η φωτιά του πολέμου εξακολουθεί να καίει στην Συρία. Λοιπόν, αυτά μέσα από το sky.gr. Τα υπόλοιπα μπορείτε να μπείτε και εσείς και να περιηγηθείτε. Θα βρείτε και πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Πάμε τώρα λοιπόν στην Βάνα Κουτρουλού και πάλι να δούμε πραγματικά μία εντυπωσιακότατη πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο. Μία πολύ σημαντική περίπτωση. Μια επιτυχημένη ολική μεταμόσχευση προσώπου, στην οποία υπευλήθη ένας 37χρονος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε τον Ρίτσαρντ Λι Νόρις, ο οποίος είχε τραυματιστεί από εκπυρσοκρότηση όπλου πριν από 15 χρόνια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από την επέμβαση. Και 6 ημέρες μετά την ανάρρωσή του, μπορώ να σου πω ότι είναι και σε θέση να κουνάει τα χείλια του, να μυρίζει και να τρώει. Βέβαια, υγρά. Να περάσουμε τώρα σε μια άλλη σημαντική έρευνα που αφορά τον διαβήτη. Είναι και αυτά τα αποτελέσματα μιας έρευνας από το καρδιολογικό συνέδριο που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες στο Σικάγο, και λέει ότι η χειρουργική επέμβαση για την απώλεια βάρους μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στη ρύθμιση του διαβήτη τύπου 2 για τους υπέρβαρους ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι όσοι ασθενείς υποβληθούν σε εγχείρηση, σε γαστρικό bypass για την απώλεια βάρους, έχουν 3 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να ελέγξουν το διαβήτη τους καλύτερα από ότι μια φαρμακευτική αγωγή, Εύα. Και πολύ σημαντικό λοιπόν για αυτούς που ταλαιπωρούνται με τον διαβήτη. Βάνα Κουτρουλού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να ταξιδέψουμε λίγο μακριά από τις πόλεις, να πάμε μέχρι την Τίνο, στα νησιά που όλοι θα θέλαμε να είμαστε. Έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να πάρετε αυτή την προσφορά. Live και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 1900. Είναι το Tinos Beach Hotel 4 αστέρων. Όλη αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε εκεί. Ισχύει και για την περίοδο του Πάσχα η προσφορά. 140 ευρώ σε δίκλινο για 5 ημέρες. Live και ενώνυμα, τεπώνυμο και αποστολή στο 1900. Tinos Beach Hotel 4 αστέρων. Τώρα για την Τίνο δεν χρειάζεται. Σας μιλάμε όλη την εβδομάδα που δίνουμε αυτή την προσφορά. Εσείς ξέρετε, όσοι έχετε πάει και όσοι δεν έχετε πάει, θα το μάθετε. Είναι από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδος. Λοιπόν, live και ενώνυμα, τεπώνυμο και αποστολή στο 1900 και το Tinos Beach Hotel σε μια εξαιρετική παραλία και ένα φανταστικό ξενοδοχείο. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό διάλειμμα από όλα αυτά τη καθημερινότητα τα οποία συζητούμε, γιατί προσγειωνόμαστε και πάλι ανώμαλα, γιατί στην Θεσσαλονίκη. Καλώς σας απόγευμα, κύριε Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη. Είστε πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Μπαίνω κατευθείαν στην ουσία. Στο 65% η ελαστική μορφή εργασίας στην πόλη του Βορρά. Ναι, κυρία Αντωνοπούλου, η Θεσσαλονίκη πλέον είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης με την μεγαλύτερη ανεργία. Δηλαδή, σε καμία πόλη της Ευρώπης δεν συναντάμε αυτά τα επίπεδα ανεργίας. Όπως επίσης και σε καμία πόλη της Ευρώπης δεν συναντάμε αυτές τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Πριν από ένα χρόνο περίπου, στις μετρήσεις, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα το ποσοστό μερικής απασχόλησης και εκπεριτροπής εργασίας κυμαινόταν γύρω στο 35%. Στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 55%. Σήμερα το ποσοστό πανελλαδικά έχει φτάσει στο 51,2%, στο 51,6%. Και στη Θεσσαλονίκη έχει ξεπεράσει το 65%. Δεν βάζουμε εδώ βέβαια όλες τις σχέσεις που έχουν αλλάξει στους ίδιους εργαζόμενους. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό για έναν εργαζόμενο, κύριε Τσαραμπουλίδη? Κύριε Αντωνοπούλου, πρακτικά, με βάση και τις νέες μειώσεις στους μισθούς, αν είναι ένας εργαζόμενος που πιάνει δουλειά τώρα κάτω από τα 25, θα παίρνει 240 ευρώ το μήνα για μια δουλειά μερικής απασχόλησης 4 ωρών. Και αν είναι πάνω από τα 25, θα πλησιάζει τα 270 με 280 ευρώ. Πληρώνονται τουλάχιστον τις πραγματικές ώρες εργασίας, γιατί υπάρχουν και καταγγελίες για το αντίθετο.
Κοιτάξτε, στα τετράωρα πληρώνονται. Στην μερική απασχόληση πληρώνονται. Το θέμα είναι ότι δεν δουλεύουν μερική απασχόληση, οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Συνήθως δουλεύουν 5, 6 έως και 8 ώρες και μάλιστα και το ένσημο τους είναι μειωμένο και καταλαβαίνετε τι συνέπειες υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Τι προβλήματα δημιουργούνται δηλαδή στην κοινωνική ασφάλιση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαραμπουλίδη. Άλλη μία λοιπόν έκφανση της οικονομικής κρίσης, της καθημερινότητας και της δυσκολίας. Κωνσταντίνε και κύριε Παναγιώτη Παντελή, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς. Η φόρη ανέβαινε. Όλους που μας ακούνε. Το θέμα είναι, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο, για κάθε 100 ευρώ μείωση των μισθών, το ελληνικό δημόσιο χάνει άλλα 100 ευρώ. Και ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει εξηγηθεί από πού θα βρεθούν αυτά τα 100 ευρώ. Θα έχουν συνυπολογίσει όλα αυτά ή γίνονται αποσπασματικά όλες αυτές οι διατάξεις, ρυθμίσεις, μειώσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Τουλάχιστον στο φορολογικό κομμάτι που είναι το δικό σας. Νομίζω ότι είναι αποσπασματικά και εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι αν οι επιχειρήσεις μειώσουν αυτά τα 100 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο, είναι 45 ευρώ που θα χάσει το ΙΚΑ, είναι 25 ευρώ ο φόρος εισοδήματος μέσω όρο, 23 ευρώ ο ΦΠΑ, κάτι έκτακτες φορές και κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει πει. Ποιος θα αντικαταστήσει και ξέρετε τι φοβάμαι, ότι θα ξανακαταλήξουν σε εμάς τους ίδιους, στους φορολογούμενους να πληρώσουμε αυτά τα 100 ευρώ. Είναι δίκαιη η φόρη σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, κύριε Παντελή, έτσι, φορολογείται μετά την νομιμοποίηση των ημιμπεθρίων. Την τακτοποίηση, λιγότερο από ένα σπίτι που ήταν εξ αρχής 100 τετραγωνικά και νόμιμο. Είναι δίκαιο αυτό? Νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο. Αλλά το πρόβλημα στο συγκεκριμένο παράδειγμα και μίλησε για τακτοποίηση από την άποψη ότι ισχύει για 30 χρόνια και σε 30 χρόνια ξανασυζητάμε. Αυτή είναι η διαδικασία με την νομιμοποίηση και την τακτοποίηση. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο πραγματικά καταλήγει στο φορολογούμενο πολίτη είναι το εξής. Ήρθε το ελληνικό κράτος και του λέει: έλα τακτοποίησε και εσύ θα έχεις μείωση κατά 50% όλων των φόρων. Και πριν καν αυτό αρχίσει να λειτουργεί, έρχεται και του λέει: δεν πειράζει που τακτοποίησες, εγώ αυτό το 50% δεν στο παίρνω υπόψη μου. Το πηγαίνω στο 100%. Αξιοπιστία 0. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Και νομίζω ότι όλη η ιστορία η οποία έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με τους ημιπαίδριους, τα πατάρια, τις σοφίτες που έχουν γίνει μέρος της δουλειάς, και το πήγαινε έλα, και ότι σήμερα κάποιος που έχει τακτοποίησει ουσιαστικά έρχεται να πληρώσει παραπάνω ή λιγότερο, είναι γιατί κανένας δεν είχε προγραμματίσει και ήρθαμε και είπαμε στον κόσμο: ελάτε, τακτοποιήστε και θα πληρώσετε λιγότερο. Και ερχόμαστε πριν καν αυτό λειτουργήσει να το αναιρέσουμε. Να ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία για τη φορολογία του 2012. Σύνολο εισοδήματος βλέπουμε από 0 μέχρι 5.000 φορολογικό συντελεστής αφορολόγητο. 5 με 12.000 φορολογικό συντελεστής στο 10%, 12 με 16.000 στο 18%, 16 με 26.000 στο 25%. Αυτό σημαίνει και μπορούμε να φτάσουμε στις κλίμακες που δείχνουν και μέχρι τις 45.000. Αυτό σημαίνει ότι ενώ πέρσι το αφορολόγητο, μιλάω για τη χρονιά του 2010, ήταν 12.000, φέτος πήγε στις 5.000. Σημαίνει 700 ευρώ επιπλέον σε φόρο. Υποδιπλασιασμός. Έτσι. 700 ευρώ επιπλέον σε φόρο. Και εδώ υπάρχει και άλλη μια προϋπόθεση. Ενώ στην προηγούμενη δήλωση είχαμε υποχρέωση να έχουμε το 25% των αποδείξεων, είχαμε το 10% των αποδείξεων και από τις 6.000 και κάτω δεν είχαμε καθόλου αποδείξεις να προσκομίσουμε, φέτος μας ζητάει το 25%. Αν κάποιος λοιπόν δεν προσκομίσει και αυτές τις αποδείξεις, και εδώ μέσα δεν μιλάμε για τις ΔΕΚΟ, τα τηλέφωνα και τα εισιτήρια, γιατί αυτά είναι εκτός, σημαίνει ότι θα έχει ένα επιπλέον πέναλτι, άλλο ένα 10% επί της διαφοράς την οποία του λείπει. Άρα πραγματικά ερχόμαστε και επιβαρύνουμε τον κόσμο. Αν σε αυτό όλο συνδέσετε και τις φοροαπαλλαγές που έχουν πάει από το εισόδημα στο φόρο και από το 20% του φόρου στο 10%, κάποιος μπορεί να πληρώνει κάποιες χιλιάδες ευρώ σε ενίκιο, ουσιαστικά τι αφαιρεί στο τέλος, 100 ευρώ από το φόρο και αυτή είναι η διαδικασία. Κύριε Παντελή, θα ήθελα πολύ γρήγορα ένα σχόλιο σας σύντομο για τις προτάσεις αυτές της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, έτσι, για τα φορολογικά. Κοιτάξτε να δείτε, η πρόταση την οποία έχει κάνει ο κύριος Βρούτσης, νομίζω, γιατί αυτός χειρίζεται το θέμα από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας, είναι να μειωθούν οι συντελεστές. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή τη στιγμή μπορούμε με βάση το μνημόνιο να μειώσουμε τους συντελεστές. Μπορούμε με βάση το μνημόνιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε ισοδύναμα μέτρα. Και αν αυτά τα μέτρα θα τα βρούμε με την ανάπτυξη, καλώς να έρθει η ανάπτυξη. Αλλά την ακούμε δύο χρόνια και εγώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ανάπτυξη δεν έχω δει. Μακάρι να έρθει γιατί θα είναι η λύση. Ούτε εγώ. Εσύ είσαι δι' ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Ναι. Ανάπτυξη. Δεν έχω ανάπτυξη. Ψάχνοντας την ανάπτυξη. Κάποια στιγμή σε μια τηλεοπτική εκπομπή
τα τέλη του 2009 που από τις πρώτες μέρες του 10 θα πέφτανε 10 δις στην αγορά. Την έχουμε δει μέχρι ώρα σε καραμέλα την ανάπτυξη. Προσεχώς ελπίζουμε και στην πράξη και επιπύλα. Λοιπόν, κύριε Παντελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω ένα δευτερόλεπτο. Βεβαίως. Να προσέξει ο κόσμος, μη φτάσει στις τελευταίες μέρες με τις δηλώσεις. Στα τεκμήρια, ειλικρινά, θα βρεθούν προεκπλήξεως. Θα πρέπει από τώρα να ετοιμάσουν και να βρουν τις παλιότερες φορολογικές δηλώσεις, διότι αυτά μπροστά στο τι τους περιμένει με το τεκμήριο είναι αστεία πράγματα. Πολύ χρήσιμο, το λέμε, το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάει κάποιος στη δεκαετία, έχει πρόβλημα και να το κοιτάξει τώρα. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, σημειώστε το, γιατί τελευταία στιγμή να μπλέκεις και να τρέχεις με τα φορολογικά δεν είναι καθόλου ευχάριστο και μπορεί και να κρύβει και εκπλήξεις. Γι' αυτό προετοιμασία. Προετοιμασία στα πορτοφόλια μας κάνει και η Σοφία Τσίπα κάθε μέρα. Εξοικονόμηση. Οικονομία. Μέσω προετοιμασίας. Κάθε μήνα σπαταλάμε αρκετά χρήματα για θέρμανση, νερό και ρεύμα. Και αν καταφέρουμε να μειώσουμε αυτό το κόστος, θα είναι ένα σημαντικό βήμα για να σώσουμε το πορτοφόλι μας. Πώς θα γίνει αυτό, αν μας ακούσετε με προσοχή. Καταρχάς, μην τοποθετείτε μπροστά από τα σώματα του καλοριφέρ έπιπλα υφάσματα ή καλύματα. Αυτό που κάνουν είναι να φράσουν τους αεραγωγούς και να εμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας, με αποτέλεσμα το σπίτι να μην θερμαίνεται καλά. Δεύτερον, αντικαταστήστε τον παλιό καυστήρα. Είναι πολύ βασική κίνηση αν σκεφτείτε ότι η χρήση νέων καυστήρων στις πολυκατοικίες που διαθέτουν παλιά συστήματα κεντρικής θέρμανσης μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας έως και 20%, ενώ η απόσβεση του κόστους, που δεν είναι και εξαιρετικά μεγάλο, γίνεται το μέγιστο μέσα σε 3 χρόνια. Σημαντικό είναι επίσης να φροντίζετε για τη σωστή ρύθμιση και συντήρηση του καυστήρα σας. Τρίτον, χρησιμοποιήστε ροοστάτες για να μειώσετε την ένταση του φωτός όταν είναι απαραίτητο. Έτσι δίνετε εύκολα ρομαντισμό στην ατμόσφαιρα, αλλά ταυτόχρονα εξοικονομείτε ενέργεια και κατά συνέπεια χρήματα. Τέταρτον, τους καλοκαιρινούς μήνες του έτους φροντίστε να ανοίγετε τα παράθυρα νωρίς το πρωί για να αεριστεί καλά το σπίτι. Τις μεσημεριανές ώρες που βαράει ντάλα ο ήλιος, διατηρήστε το σπίτι δροσερό κλείνοντας τα παντζούρια, έτσι ώστε να εμποδίσετε τη θερμότητα του ήλιου να εισβάλλει στο σπίτι. Και άλλη ρομαντική βράδυ... ατμόσφαιρα. Έτσι, και άλλη ρομαντική ατμόσφαιρα. Βέβαια, πού να βρεις όρεξη μετά για να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις τη ρομαντική ατμόσφαιρα. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, παρακαλώ, κυρία Τσίπα. Άστα αυτό. Λοιπόν, και είναι σίγουρο πως θα εξασφαλίσετε έτσι περισσότερη δροσιά και σκιά αν έχετε κήπο και φυτέψετε μερικά δέντρα. Είναι εξαιρετική η δροσιά που θα σας δώσουν. Πέμπτον, αλλάξτε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές σας, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων, με ενεργειακές συσκευές Α ή Β κλάσης. Μπορεί να στοιχίσουν λίγο πιο ακριβά, αλλά να είστε σίγουροι ότι τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν σύντομα από την εξοικονόμηση ρεύματος που θα κάνετε. Όσον αφορά τα πλυντήρια, θα έχετε οικονομία παράλληλα και στο νερό της πλύσης, αλλά και στο ρεύμα. Έκτον, είναι βασικό να μην ξεχνάτε αναμένο το θερμοσύφωνο. Λίγη ώρα πριν κάνετε μπάνιο είναι αρκετή. Στην περίπτωση δε που έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε ηλιακό θερμοσύφωνα, θα ξενιάσετε και εσείς και η τσέπη σας, διότι θα αξιοποιήσετε τη δωρεάν ενέργεια που δίνει ο ήλιος. Και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε στο έπακρον. Έβδομον, χρησιμοποιήστε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο αφού έχουν γεμίσει πλήρως και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και τέλος, κρατάτε τα τρόφιμα στο ψυγείο σας σε κλειστά δοχεία, διότι αν τα αφήνετε ακάλυπτα, απελευθερώνουν υγρασία και επιβαρύνουν το συμπιαστή της συσκευής. Βασικό είναι επίσης να μην αφήνετε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο. Πρώτα σκεφτόμαστε, μετά ανοίγουμε το ψυγείο για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Αυτές είναι οι μικρές μας συμβουλές που αν τις ακολουθήσετε θα βελτιώσετε και την τσέπη σας και τη ζωή σας. Σοφία Τσίπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε βρούμε πάλι σε λίγο, σε πολύ λίγο λοιπόν. Στο θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, έχει κάνει μια έρευνα η Σοφία Τσίπα. Προσπάθησε, καλωσορίζοντας τον κύριο Παναγιώτη Βαβουγιό, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξίουχων Δημοσίων Υπαλλήλων. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Μανώλη Ραλάκη, γραμματέα Ομοσπονδίας Συνταξιούχων. Έλεγα ότι προσπάθησε η Σοφία Τσίπα να δει πώς επιβιώνει σήμερα ένας συνταξιούχος μετά και την σημερινή περαιτέρω περικοπή που ανακοινώθηκε στη συντάξη πάνω των 1.300 ευρώ, στο 12%. Πώς επιβιώνει, αν τα βγάζει πέρα, αν χρειάζεται να σας βοηθάνε τα παιδιά σας, αν έχετε δυνατότητα να δώσετε χαρτζηλίκη στα εγγόνια και τι γίνεται και με τα φάρμακα που σε αυτές τις ηλικίες είναι απαραίτητα. Ακριβώς. Όπως το είπατε. Ας αρχίσουμε από τα φάρμακα, που είναι το σπουδαιότερο για εμάς τους συνταξιούχους, διότι μπορούμε να έχουμε μια ψαλιδισμένη σύνταξη, ωστόσο τα φάρμακα είναι πιο αναγκαία για εμάς, επειδή και λόγω της ηλικίας, αλλά και λόγω των αντιξοδοτήτων με τις οποίες όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια εργαζόμαστε, είναι επόμενο να έχουμε σήμερα να είμαστε προσπελάσιμοι στις ασθένειες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε λοιπόν πρώτα την ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη και έπειτα την σύνταξη. Χωρίς βεβαίως να
παραγνωρίζουμε ότι χωρίς την καλή σύνταξη δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και την ανάλογη περίθαλψη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σήμερα με τον καινούργιο οργανισμό αυτόν τα νεοποιεί, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι μας στην τσέπη μας για να μπορέσουμε να πληρώσουμε γιατρούς, φάρμακα και κυρίως εξετάσεις μικροβιολογικές και διαγνωστικές. Δυστυχώς, όπως κατεπανάληψη και από τα ησημερίσεις εφημερίδες έχετε πληροφορηθεί ασφαλώς, έγινε ένας τεράστιος υδροκέφαλος οργανισμός για τα 9,5 εκατομμύρια των Ελλήνων, χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς καμιά στελέχωση, χωρίς μια ενημέρωση των 9,5 εκατομμυρίων, πώς θα μπορέσουν αύριο να πάνε στην πρωτοβάθμια αυτή η περίθαλψη για την οποία τόσους τυμπανοκρουσίες έλεγαν η επιτροπή εκεί η οποία το σχημάτιζε. Έκανα ένα κανονισμό παροχών, κυρία Αντωνοπούλου μου. Εάν το διαβάσετε αυτό, θα βγείτε από τα ρούχα σας. Συγγνώμη για την έκφραση. Ένας κανονισμός ο οποίος, εκτός ότι κατήργησε του κόσμου τις παροχές που είχαμε κατά το παρελθόν, περιόρισε στο ελαχιστότατο τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα να βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι μας στην τσέπη για να μπορέσουμε να κάνουμε μία εξέταση. Δεν σας λέω γι' αυτό το 184 που σου δίνει το ραντεβού για μετά από 1-2 μήνες να πας να κάνεις μία εξέταση, να έχει ένας δηλαδή την καρδιά του και να περιμένει. Και ακόμα και αν είναι κατεπήγον, κύριε Βουλή. Και αν είναι κατεπήγον, βεβαίως. 184. Θα πάρεις εκεί, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες θα πέρασει σειρά. Δεν σας λέω για τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Δεν σας λέω σήμερα εξυπτώσεις. Ήμουνα σε μια συνέντευξη τύπου στην ΑΔΔΕ επάνω και άκουγα τους νοσοκομιακούς γιατρούς που δεν είχαν αντιδραστήρια για να μπορέσουν να κάνουν τις μικροβιολογικές εξετάσεις. Τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν τα μηχανήματα και δεν μπορούν να κάνουν εξετάσεις. Φτάσαμε δηλαδή σε αυτό το τελευταίο σημείο, όχι τριτοκοσμικής, κάτι ίσως και παρακάτω από αυτό το πράγμα. Και δεν έχουμε μόνο τις μειώσεις. Έκανες ένα οργανισμό με γεια σου και με χαρά σου. Εμείς το θέλουμε. Αλλά πρώτα να κάνεις μια καλή υποδομή για να μπορέσεις να υποδεχθείς αυτό το 9,5 εκατομμύριο το πληθυσμό. Δεν είναι ένα μικρό ταμείο. Εδώ όταν έγινε ο ΟΠΑΔ το 1999. Είναι χαρακτηριστικό, αν μου επιτρέπετε, ότι ενώ συζητάμε επευκαιρίας του ζητήματος της μείωσης των συντάξεων, που μάλιστα θα γίνει και με αυτόν κατά πολλούς τον ηθικά χυδαίο τρόπο τον αναδρομικό. Εσείς εμένετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, Εύα, στο ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και να ζητήσουμε και το σχόλιο και την προσωπική εμπειρία του κύριου Ραλάκη και πώς βλέπετε τα πράγματα. Κυρία Αντωνοπούλου, σε αυτά που είπατε προηγούμενα και στον τύπο των ερωτήσεων που κάνατε, θίξατε όλο το τσουνάμι που έχει επιβληθεί σε βάρος των συνταξιούχων, των εργαζομένων, του λαού, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Το τσουνάμι με τα χαράτσια του Λαύκα. Ένα. Το τσουνάμι των περικοπών κύριων συντάξεων. Το τσουνάμι των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις. Ηλικιακά κριτήρια για να μειωθούν οι συντάξεις. Ηλικιακά κριτήρια για να μην μειωθούν οι συντάξεις. Και μία σειρά άλλα προβλήματα που τα έθεξε ο συνάδελφος, ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης Παυγιός. Μας έχουν φέρει σε όχι εξαθλειωμένη κατάσταση, σε αδιέξοδο. Είπατε πολύ χαρακτηριστικά προηγούμενα, κάντε μια ερώτηση που είναι λογική. Μπορείτε να δώσετε κάτι στα εγγόνια σας. Εμείς λέμε σήμερα και έχουμε δραματικές καταγγελίες και παράπονα από όλους τους συνταξιούχους, είτε δημοσίου είναι, είτε ιδιωτικού, είτε ΙΚΑ, είτε ΟΑΕ, ότι οι συνταξιούχοι με τα πενιχρά τους εισοδήματα, με τις πενιχρές τους συντάξεις, βοηθούν τα άνεργα παιδιά τους. Είπατε προηγούμενα για κάτι για την ανεργία. Μίλησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για την ανεργία. Μίλησε για την εκπεριτροπή εργασίας, για τις ελαστικές γενικότερα σχέσεις εργασίας. Όλες αυτές δεν είναι ένας βρόχος μόνο στους εργαζόμενους. Είναι ένας βρόχος σε όλη την κοινωνία, σε όλα τα λαϊκά στρώματα. Και σε εμάς που έχουμε παιδιά, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα και δύο παιδιά άνεργα. Οικογένεια εργαζομένων είναι δικιά μας οικογένεια. Δεν θα τα βοηθήσουμε? Βέβαια. Πώς θα τα βοηθήσουμε όμως, όταν μας κόβουν τα φάρμακα? Ο κύριος Λοβέρδος, από τη στιγμή που μπήκε στο Υπουργείο Υγείας, πρώτα ήταν και λαϊλατούσε από το Υπουργείο Εθνικής, από το Υπουργείο Εργασίας. Τώρα λαϊλατεί από το Υπουργείο Υγείας. Αφαίρεσε από τη λίστα της συντογογράφησης 1.300 φάρμακα. Και εδώ γίνεται ένα εύλογο ερώτημα. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Εμείς.
Και όταν θέλω ένα φάρμακο που δεν είναι στη λίστα, θα πάω να τον πάρω. Θα το πάρω. Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα ίσως έχει να μας δώσει μερικά παραπάνω στοιχεία, νομίζω, η Σοφία. Σοφία, βέβαια. Λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τα έξοδα ενός ζεύγου συνταξιούχων, οι οποίοι ζουν σε ένα ιδιόκτητο σπίτι 70 τετραγωνικών στο Παγκράτη και σύνταξη λαμβάνει μόνο ο ένας από τους δύο. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα έξοδά τους. Λοιπόν, για τη διατροφή τους ενδεικτικά χρειάζονται 150 ευρώ για το σούπερ μάρκετ το μήνα, 50 ευρώ για το κρεοπωλείο, 30 ευρώ για τη λαϊκή αγορά και 20 ευρώ για το φούρνο. Τα προσθέτουμε όλα μαζί και μας βγάζουν σύνολο για τα τρόφιμα 250 ευρώ το μήνα. Για θέρμανση και κοινόχρηστα, το ζευγάρι ξοδεύει γύρω στα 100 ευρώ το μήνα. Υπολογίσαμε για 6 μήνες κατά μέσο όρο, γιατί εξαρτάται που μένουν. Αν μένουν στη Βόρεια Ελλάδα είναι περισσότεροι μήνες. Αν μένουν στην Αθήνα, ίσως είναι λιγότεροι. Και το διαιρέσαμε δια 12, που σημαίνει 50 ευρώ το μήνα για τη θέρμανση. Και συνεχίζουμε 50 ευρώ για ρεύμα, 30 ευρώ για το τηλέφωνο και 10 ευρώ το μήνα για το νερό. Το σύνολο λοιπόν για θέρμανση και πάγια έξοδα είναι 140 ευρώ το μήνα. Πολύ συντηρητικές προβλέψεις. Επίτηδες πολύ συντηρητικές προβλέψεις. Να το τονίσουμε αυτό. Για να είναι ρεαλιστικές. Για να δούμε ότι και στο τέλος και με αυτές τις συντηρητικές προβλέψεις πάλι δεν θα βγούμε. Παρακαλώ, συγγνώμη, Σοφία. Το ζευγάρι διαθέτει ένα μικρό αυτοκίνητο γύρω στα 1.300 κυβικά, το οποίο δεν το κινούν και πολύ, άρα η βενζίνη που χρειάζονται είναι περιορισμένη, γύρω στα 80 ευρώ το μήνα, 230 ευρώ το εξάμηνο για ασφάλιστρα, τα υπολογίσαμε έρχεται 38 ευρώ το μήνα, 250 ευρώ το χρόνο για τέλη κυκλοφορίας, που σημαίνει 20 ευρώ το μήνα, και 120 ευρώ το χρόνο για σέρβις, το οποίο αν διαρρέσουμε δια 12, είναι 12 ευρώ το μήνα. Και κλείνουμε με κάποια πρόσθετα έξοδα που είναι 50 ευρώ το μήνα για γιατρούς, οι μεγάλοι άνθρωποι χρειάζονται τους γιατρούς, και 50 ευρώ για φάρμακα κατά μέσο όρο. Και λίγα είναι. Λοιπόν, και 10 ευρώ το μήνα για ένα κινητό τηλέφωνο για ώρα ανάγκης. Βάλαμε 100 ευρώ το μήνα για ψυχαγωγία. Αν υποθέσουμε ότι βγαίνουν πολύ συντηρητικά, μια φορά την εβδομάδα, να πάνε μια επίσκεψη οι άνθρωποι, να πάνε να φάνε σε ένα ταβερνάκι. Και 50 ευρώ το μήνα για λίγο χατζηλικάκι στα εγγόνια τους, διότι παππούδες χωρίς ένα δωράκι, μια σοκολατίζα στα παιδιά, δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν μας βγάζουν σύνολο 800 ευρώ. Τα έξοδά τους με έναν συντηρητικό τρόπο ζωής, όπως ο παραπάνω, φτάνουν τα 800 ευρώ. Και βέβαια, ακόμα και την απειροελάχιστη πολυτέλεια, οι περισσότεροι με τις μειωμένες συντάξεις που παίρνουν, την έχουν κόψει. Ούτε για να ρωτήσουμε, Σοφία, μείνε μαζί μας, να ρωτήσουμε τον κύριο Βαβουγιό και τον κύριο Ραλάκη, καταρχήν στα στοιχεία μας, αν κινηθήκαμε σε ρεαλιστικά επίπεδα. Πολύ, όπως ακριβώς είπε και ο Κωνσταντίνος, πολύ, πολύ συμμαζεμένα. Δεν είναι τόσο, είναι πολύ περισσότερα τα έξοδα αυτά. Αλλά η κυρία Σοφία τα είπε έτσι πολύ προσεκτικά και τα ζήγησε ανάλογα με έναν φτωχό δημόσιο συνταξιούχο, και γι' αυτό το έχει βάλει τόσο λίγο. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν τώρα, είναι πολύ περισσότερα τα έξοδα. Για προπαντός τώρα, σκεφτείτε με το καλοριφέρ τώρα, πόσα χρήματα πληρώσαν για τα κοινόχρηστα σημαίνει σε πολυκατοικία. Λοιπόν, ή βλέπετε ότι καθημερινώς στα ράφια τα προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ, καθημερινά τακ, 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 κάνει το μηχανάκι και ανεβάζουν τις τιμές. 2-3 λεφτά, 2-3 λεφτά, και στο τέλος της εβδομάδας μαζεύεται έτσι. Λοιπόν, ένα φράγκο, ένα ευρώ. Κύριε Βαβουγιέ, ξέρετε και την αγάπη και το σεβασμό που σας τρέφουμε. Επιτρέψτε είναι μου, αμοιβαίως, αν έχετε την καλοσύνη για μια τελευταία πολύ πολύ σύντομη τοποθέτηση, κύριε Ραλάκη. Πολύ πολύ σύντομη. Στο θέμα αυτό. Υπάρχει κάτι από το οποίο να αντλείτε αισιοδοξία αυτή τη στιγμή? Εμείς αντλούμε αισιοδοξία για όλη αυτή την επίθεση που βρισκόμαστε ότι θα την αποκλείσουμε, βασιζόμενες στους αγώνες που κάνουν οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα. Να είστε καλά. Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι συνταξιούχοι που κατεβαίνουν στους δρόμους πανελλαδικά, συσπηρώνονται γύρω από τα σωματεία τους και στους δημόσιους και στον ιδιωτικό και στους δικού μας, και εκεί εναποθέτουμε την ελπίδα μας και καλούμε τους συνταξιούχους να συσπηρωθούν στα σωματεία τους και να μην επιτρέψουν στην κυβέρνηση, όπως είπε ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ένα λεπτό, όπως είπε ο προηγούμενος πρωθυπουργός, να μην επιτρέψουν στην κυβέρνηση να υπάρχουν αντιλήψεις ότι το γύρας είναι κόστος. Ελπίζω ότι θα λέτε αντλείτε από τους νέους. Να είστε καλά, θα τα πούμε σήμερα. Για το ΕΦΑΠΑΞ. Έγινε μια συγκέντρωση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σοφία Τσίπα, σε ευχαριστούμε και εσένα. Επιστρέφοντας στον αγώνα των νέων, προκειμένου να βρούμε διέξοδο από όλα αυτά τα οποία ζούμε, και στον ελληνικό τουρισμό. Επιστρέφοντας. Για πάμε λοιπόν ένα ταξίδι μέχρι την Τίνο. Σε λίγο θα πάμε και στην Κρήτη με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Θα μιλήσουμε για το ελληνικό πρωινό. Πρώτα όμως πάμε μέχρι την Τίνο, Τίνος Beach Hotel 4 αστέρων. Μία προσφορά λοιπόν ισχύει και για την περίοδο του Πάσχα, από ό,τι βλέπετε εδώ και στις κάρτες. Καταπληκτικό ξενοδοχείο σε υπέροχη παραλία.
Θα περάσετε συγκλονιστικά. Μακάρι να μπορείτε να πάτε. Η τιμή προσφοράς είναι 140 ευρώ σε δίκλινο δωμάτιο για 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις. Ο τρόπος, λίγο πολύ θέλω να πιστεύω γνωστός, live και no, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19100. Λοιπόν, εμείς τώρα θα συζητήσουμε λίγο για το συμπόσιο, το ελληνικό πρωινό, όχι μόνο πρωινό και μεσημεριανό, τα ελληνικά προϊόντα, μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Θα καλωσορίσουμε κοντά μας στο στούντιο τον κύριο Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρείας Aldemar. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, χίλια συγγνώμη, σας έδωσα το δικό μου επίθετο, λοιπόν γίναμε συγγενείς. Και να καλωσορίσω και στην Κρήτη τον κύριο Βαγγέλη Πρωτογεράκη, στελεοπαραγωγός. Ξεκινήσατε κι εσείς να εξάγετε το λάδι σας από την Κρήτη. Καλό απόγευμα στην Κρήτη καταρχήν. Ωραίος. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Πώς ακριβώς προωθείτε το λάδι σας? Δεν κατάλαβα. Με ποιο τρόπο ακριβώς, κύριε Πρωτογεράκη, προωθείτε το λάδι σας και εδώ και πόσα χρόνια? Ναι, με ποιο... καταρχήν, για να προωθήσουμε, επενδύσαμε πρώτα απ' όλα στο ίδιο το προϊόν, ώστε να έχει μια καλύτερη προώθηση από μόνο του. Μετά, οι τρόποι προώθησης που ακολουθούμε είναι μέσω εκθέσεων, μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλειών, όπως ήταν και του κυρίου Αγγελόπουλου, και έχουμε και επιλεγμένους τοπικούς συνεργάτες στις διάφορες χώρες στις οποίες ενδιαφερόμαστε να προωθήσουμε το προϊόν και... Μάλιστα. Κύριε Πρωτογεράκη, μας δώσατε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος. Κύριε Αγγελόπουλο, λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Έχει γίνει τσουνάμι από παραγωγούς ελληνικών προϊόντων με αφορμή το συμπόσιο? Αυτό ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια σαν πρωτοβουλία της εταιρείας μας. Αλλά στην πορεία είδαμε ότι έχει ιδιαίτερη απήχηση στους παραγωγούς αλλά και σε ξένους συνεργάτες, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν έναν διαφορετικό τρόπο να προβάλλουν τον ελληνικό τουρισμό καταρχάς. Η παραδοχή που κάναμε είναι ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι μη αμφισβητήσιμα. Είναι πολύ ψηλής ποιότητας, όπως το λιοκάρπι, το λάδι του κ. Πρωτογεράκη, το οποίο είναι εκτός από εξαιρετικής ποιότητας, είναι μια βιολογική, ιδιωτική δουλειά, η οποία θα έπρεπε να έχει την απήχηση που έχει τελικά. Οπότε κάναμε ένα μοντέλο προβολής, το οποίο παντρεύει αυτά τα προϊόντα, την ποιότητα αυτών των προϊόντων, με το δίκτυο τουριστικής προβολής που έχουμε εμείς οι ξενοδόχοι. Mm-hmm. Στην εξέλιξή της και με πρώτη χρονιά τη φετινή, το ανοίξαμε και είπαμε, όσοι πιστοί προσέλθετε, μπορούμε να πάρουμε τα προϊόντα από οποιαδήποτε περιοχή. Είχαμε πολλούς πιστούς φέτος, αλλά οι περισσότεροι πιστοί έχω την αίσθηση ότι είναι αυτοί που είναι για το 2013, το οποίο ήταν και το ευτύχημα. Από τη στιγμή που το ανοίξαμε φέτος, υπήρχε ο σκεπτικισμός, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, συνεννοήσεις, γιατί η ομάδα που δουλεύει γύρω από αυτό το πράγμα είναι συγκεκριμένα άτομα, δεν μπορούν να πιάσουν όλη την επικράτεια. Τελικά, θα πω το αποτέλεσμα της ιστορίας. Αρκετή παραγωγή. Είχαμε καταρχάς τριπλασιασμό των χορηγών, υποστηρικτών ή συμμετεχόντων, όπως το δει κανείς, σε αυτή την προσπάθεια. Για την επόμενη χρονιά, αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι έχουμε πολλά προϊόντα από όλες τις πλευρές της Ελλάδας, ακόμα και περιοχές που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι παράγουν συγκεκριμένα είδη. Βρίσκουμε μέλι. Βρίσκουμε μπύρα, π.χ. βιολογική μπύρα από τη Σαντορίνη. Να μας δώσετε τα στοιχεία να συνδεθούμε. Να κάνουμε ένα σκαϊπάκι. Ναι. Βρίσκουμε προϊόντα τα οποία μπορεί να έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Καταρχάς έχουν ενδιαφέρον οι ίδιοι για εξαγωγή. Έχουμε και εμείς πολύ ενδιαφέρον γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε εισαγωγικά αυτά τα προϊόντα για να προβάλλουμε μια άλλη Ελλάδα. Όχι την Ελλάδα που έχει συνηθίσει ο κόσμος, αλλά την Ελλάδα που αγαπάμε, όπως γράφει και το έτυπο του συμποσίου. Και έχουμε παρακολουθήσει, καθώς συνομιλούμε, και πλάνα από την παρουσίαση αυτών των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Στη Ζυρίχη, στη Στουτκάρδη έχουν γίνει πράγματα. Είναι μόνο οι ευρωπαϊκές αγορές ή, καθώς σημειώνεται μια καταναλωτική ύφεση στην Ευρώπη, καλό θα ήταν τα ελληνικά προϊόντα να ανοίξουν και προς τις αναδυόμενες οικονομίες? Καταρχάς, η πρόθεσή μας είναι να πηγαίνει όσο γίνεται περισσότερο μακριά. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι πάντα θέμα προϋπολογισμού, τι προϋπολογισμό έχουμε κάθε χρόνο και πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Όσο αυξάνονται οι συμμετέχοντες, με μικρή δική του συμμετοχή, εμείς μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Πάντα μιλάω ως συμπόσιο. Δηλαδή, μία πόλη χοντρικά κοστίζει 7.000 ευρώ. Τόσο κοστίζει ο χώρος ενοικίασης, η υποστήριξη που θα έχουμε εκεί πέρα. Χοντρικά σας λέω 7.000. Διαμονές, τα πάντα. Φανταστείτε αυτά τα 7.000 ευρώ, αν τα πληρώνει ένας, είναι 7.000 ευρώ για έναν. Αν τα πληρώνουν 40. Συμφέρει απίστευτα πολύ. Μειώνεται, βέβαια. Μειώνεται. Εμείς λειτουργούμε λοιπόν με τη λογική ότι όλα θα είναι βάσει ενός μπάτζετ. Deals κλείνονται. Βεβαίως. Αφρώα. Τώρα τι γίνεται.
προήλθε, ας πούμε, θα την πω την, παρά το γεγονός ότι το κρατάμε λίγο. Μην το κρατάτε, πείτε το, βγάλετε θα το από το μέσα. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Άμα το αυτό. Πείτε, εδώ δεν θα μείνει μυστικό πάντως. Το μεγαλύτερο δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής είναι το Kaufhof. Ένα πολυκατάστημα το οποίο είναι απλωμένο σε όλη την επικράτεια της Γερμανίας. Mm-hmm. Ανοίξαμε την πόρτα του Kaufhof και ζητάει από περίπου 20 Έλληνες παραγωγούς να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ελληνικές εβδομάδες τον Νοέμβρη. Λύστε μου τότε μια απορία, κύριε Αγγελόπουλε. Ζητάνε από τη Γερμανία, ζητάνε από παντού. Γιατί τα ελληνικά ξενοδοχεία έχουν αμερικάνικο, κινέζικο, βερολινέζικο πρωινό και δεν έχουν αυτά τα τόσο ωραία, τις μαρμελάδες μας, το λάδι μας, όλα τα προϊόντα, τα τυριά μας και προωθούν κιόλας ότι έχουμε πρωινό από την Αυστραλία και δεν έχουμε το ωραίο μας ελληνικό πρωινό. Και πέσαμε σε δύο χώρες που είναι μία δίπλα στην άλλη χωρίς να το έχουμε συνοηθεί. Και πάμε εκεί εμείς να περάσουμε ωραία και να ξεκουραστούμε, φεύγουμε από τις μεγάλες πόλεις και βρίσκουμε πιο τυποποιημένα από την τυποποίηση. Αλήθεια είναι. Γιατί όμως? Καταρχάς είναι το μεγάλο μου δράμα. Είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία 3 χρόνια και προσπαθώ να το ξεπεράσω προσωπικά καταρχάς. Δηλαδή, τι θα έκανα εγώ για τον εαυτό μου και στη συνέχεια, αν μπορέσουμε να συγκινήσουμε και περισσότερους, ακόμα καλύτερα. 3 είναι τα ζητούμενα. Το ένα είναι ότι όλα τα προϊόντα που εισάγουμε είναι φτηνότερα. Ενώ στην παραγωγή τους δεν είναι απαραίτητα φτηνότερα. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν παράγουμε ιδιαίτερα ακριβά τα προϊόντα μας. Για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, τον οποίο φαντάζομαι τον ξέρετε καλύτερα από μένα, φτάνουν πολύ ακριβά στην πόρτα του ξενοδοχείου. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι πιο φτηνό να εξάγεις. Άρα συμφωνείτε με το κίνημα των μεσαζόντων, της κατάργησης των μεσαζόντων? Προφανώς αυτό θα ρίξει τις τιμές. Με βάζετε σε μια δύσκολη θέση, αλλά σαφέστατα συμφωνώ ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές των προϊόντων αφού παράγονται σε καλές τιμές. Δεν παράγονται ακριβά. Καταναλώνονται ακριβά. Mm. Αυτό είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση και θέλει προφανώς κάποιον ειδικό να ασχοληθεί με αυτό. Και έχουμε και εξαιρετικά προϊόντα, συγγνώμη. Το είπαμε και στην αρχή. Φέρει πίν τα ελληνικά κρασιά. Εξαιρετικά κρασιά. Μπορεί να μας το πει, πιστεύω, και η κυρία Μαρίνα Μπουτάρη, βεβαίως, η οποία συμμετείχε βεβαίως και σε αυτό το συμπόσιο. Καλησπέρα σας. Και εμπορική διευθύντρια της Εινοποιητικής Μπουτάρη. Καλώς σας απόγευμα. Διευθύντρια μάρκετινγκ, όχι γενική διευθύντρια, ακόμα τουλάχιστον. Εντάξει, σας κάναμε μια αναβάθμιση, δεν είναι κακό. Ήθελα να τονίσω ότι βεβαίως τα ελληνικά κρασιά, όλα τα ελληνικά κρασιά, είναι ιδιαίτερα ποιοτικά. Γενικά, το άλμα που έχει γίνει στην ποιότητα του εμφιαλωμένου ελληνικού κρασιού είναι τεράστιο. Και αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται κάθε χρόνο σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ειδικά εμείς φέτος είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί για 15η φορά αναδειχτήκαμε από ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά του κλάδου σαν εινοποιείο της χρονιάς. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, βάζει το ελληνικό κρασί στο παγκόσμιο ελληνικό χάρτη και τα ελληνικά προϊόντα γενικώς. Είναι πιο ακριβό το ελληνικό κρασί, κυρία Μπουτάρη, γιατί μιλάμε και για αυτήν την δυσαναλογία τιμών που υπάρχουν σε σχέση με τα εισαγόμενα. Εξαρτάται τι συγκρίνουμε. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να συγκρίνουμε. Για μένα όλα έχουν σχέση, όλα είναι σχέση ποιότητας τιμής. Άρα πρέπει να δει κανείς σε κάθε κατηγορία τιμής για να μπορέσει να συγκρίνει αν κάτι είναι ακριβό ή φθηνό. Μάλιστα. Κυρία Μπουτάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ θετική η πρωτοβουλία αυτή. Κυρία Αγγελόπουλε, σας ευχαριστούμε και εσάς. Συνεχίστε εσείς την πρωτοβουλία και εμείς θα συνεχίζουμε να την προβάλλουμε. Και ελπίζουμε πολύ σύντομα στα περισσότερα ξενοδοχεία να τρώμε ελληνικό, όχι μόνο πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Και να ξανανιώσει και η Ήπεθρος. Να είστε καλά. Πάντως γίνεται προσπάθεια για ελληνικά προϊόντα από εδώ και στο εξής. Όχι μόνο από εμάς. Γίνεται πάντα. Και θα δώσει και θέσεις εργασίας. Αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην Αντιγόνη Παφίλη και στα βιβλία μας εδώ στον Sky. Sky βιβλία, λοιπόν, θα μας κατατοπίσεις. Αντιγόνη, πού είσαι, πού μπορούμε να έρθουμε και πώς μπορούμε να βρούμε τα βιβλία αυτά? Ταξιδεύουμε με ένα βιβλίο, αυτό είναι το σλόγγαν. Μέχρι τις 4 Απριλίου στο Athens Metro Mall γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Το Athens Metro Mall μαζί με το Σωματείο Εκδοτών και Βιβλιοπολών οργανώνουν δράσεις για το βιβλίο, για να τονώσουμε την αγορά του βιβλίου. Γιατί όπως όλα, έτσι και το βιβλίο έχει υποστεί κρίση κακώς, γιατί το βιβλίο είναι απαραίτητο στη ζωή μας. Αυτό που έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μπαζίνα, που είναι εκπρόσωπος του Σωματείου και υπεύθυνος του Μπαζάρ, να μας πει για αυτή τη δράση. Τι βιβλία μπορούμε να δούμε εδώ, πόσο οικονομικά? Καλησπέρα. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Metro Athens Mall με βιβλία 100 εκδοτικών ελληνικών οίκων, με τιμές που ξεκινούν από 1 ευρώ. Οι τιμές είναι απίστευτες για τέτοια εποχή που ζούμε και έχουμε, εντάξει, γενικώς κάνουμε αυτές τις δράσεις εδώ πέρα και έχουμε και τη βοήθεια πολλών και διαφόρων, όπως
Το Sky βιβλίο μας προσφέρει τα βιβλία του στο κοινό με 1, 2 και 3 ευρώ. Όπως επίσης και τη γενικότερη δράση του Μέτρο Athens Pool mm-hmm. που μας φιλοξενεί σε αυτό το χώρο εδώ. Και που περισσότερα θα σας πούμε στη διάρκεια και για άλλου είδους ενέργειες που πραγματοποιούνται. Και είναι βαθιά πολιτικό βιβλίο, βέβαια αυτό το ζήτημα. Θα σας κυρία Βουτσινά. Δεν σας άκουσα. Λέμε είναι βαθιά πολιτικό είναι αυτό βαθιά το ζήτημα. Πολιτικό. Όσο περισσότερο και καλύτερα διαβάζεις, τόσο πιο εύστοχα ψηφίζεις, τόσο καλύτερος πολίτης είσαι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι απλά χαρτιά, φύλλα, χαρτόνια και λέξεις. Είναι η ζωή μας. Ασφαλώς και όχι. Εμείς συμπληρώνουμε ακόμη ότι η κρίση θέλει κρίση. Ακριβώς. Και θέλω να μας πει και η κυρία Ειρήνη Βουτσινά, που είναι υπεύθυνη marketing εδώ στο Athens Metro Mall, γιατί διοργανώνουν μια σειρά, εκτός από εμάς που κάνουμε πολλές δράσεις, διοργανώνουν και αυτή μια σειρά από πολλές δράσεις που αφορούν στο βιβλίο. Θέλω να μου πείτε ακριβώς. Καλησπέρα. Ωραία, συγγνώμη. Καλησπέρα και από μένα. Πέρα από το μπαζάρ που διοργανώνουμε, καλούμε και τον κόσμο να φέρει όλα τα παλιά του βιβλία, τα οποία δεν χρησιμοποιεί και δεν διαβάζει πια. Εμείς θα τα συγκεντρώσουμε και με τη συμβολή του κόσμου και τη δική μας θα δημιουργήσουμε βιβλιοθήκες που θα τις κάνουμε δωρεά σε τοπικούς φορείς του Αγίου Δημητρίου. Οπότε όποιος έχει κάποιο βιβλίο το οποίο δεν διαβάζει, μπορούμε εμείς να το δώσουμε σε κάποιους άλλους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τη δράση Αντιγόνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, και αν αναρωτιέστε τι θα κάνετε για παράδειγμα το Πάσχα και θέλετε να πάτε στην Τίνο, Τίνος Beach Hotel 4 Αστέρων, διακοπές ξεκούρες Κωνσταντίνο, υπάρχει και αυτός αυτή τη ζωή. Life και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 1900. 140 ευρώ λοιπόν σε δίκλινο δωμάτιο για 5 ημέρες. Τα στοιχεία όλα τα βλέπετε στις κάρτες. Βλέπετε πόσο όμορφα είναι εκεί λοιπόν. Εκπληκτική Τίνος, εκπληκτικό ξενοδοχείο. Τίνος Beach Hotel 4 Αστέρων. Life και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 1900. Λοιπόν. Πολύ γρήγορα συνεχίζονται οι δράσεις μας. Ανακύκλωση, Κωνσταντίνε, με την ανακύκλωση Vodafone. Ανακύκλωση έχουμε κινητών, καθαρίζουμε την Ελλάδα, ομορφαίνουμε την Ελλάδα και την Ελλάδα, από τα λάδια συγκρίτη μου είναι αυτό. Την και Ελλάδα. Όλοι μαζί μπορούμε, στα σούπερ μάρκετ, ξέρετε. Γεια σας.